Εστίσε με τον εαυτό. Εστίνε ένα και βάσμα σου. Εστίσα σε ότι δεν πήγαμε εκκλησιά στο game time. Δεν πήγαμε, όχι, όχι. Εξήμιζα ώρα 9 και είναι game time, λάλο πάρε. Αντικαστούσαν το εκκλησιά, το game time και... Εντάξει, είχαμε τον κέρα την πρωί και εκκλησιά. Αλλά σε ζωή για game. Ναι ρε φίλε, τούτη είναι εκκλησιά. Πάει τσάμε, μιλάς για παιχνίκια, σκέφτεσαι, είσαι grateful για τη ζωή σου που υπάρχουν τα παιχνίκια. Ευχαριστώ στον Θεό που σε έφερε στον το time period για να παίξεις παιχνίκια. Ακριβώς. Και είμαστε στο σημείο να συζητούμε όλα. Ναι, μέσω ίντερνετ και webcams και microphones. Ένα μόνο θέλεις, εκκλησιά. Ευλογήσω φίλε μου, πάτε ρε φίλε. Ευλογήσω. Του λοιπόν, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα game time. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά νέα να καλύψουμε, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε το επεισόδιο για προσωπικούς λόγους, τέλος πάντων. Όπως σας είπα, την εβδομάδα έχουμε πάρα πολλά νέα και έχουμε και μια όμορφη κουβέντα μετά να κάνουμε μαζί μου Δημήτρη. Φίλε μου, εμπειριάρα. Εμπειριάρα, όντως. Φίλε μου, καλώς ορίζω σε και εσένα. Καλημέρα, ρε. Σε ακόμα ένα game time. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πολλά καλά. Η εμπειριάρα που ζήσα ανυπομονώ πάρα πολλά, εμπό. Γι' αυτό τελειώνω να πω τα νέα, πάμε στα... Ναι. Πάμε στα νέα και έχουμε όμορφες ιστορίες να πούμε. Το λοιπόν, να μας ξεκινήσεις εσύ με Mario Day. Είχαμε ένα Mario event, κάτι, πέμε στα ουλία. Ναι, ένα announcement. Το Mario Day βασικά είναι το March 10, γι' αυτό και ονομάζεται Mario Day. Δείξαμε μας κάποια announcements, ήταν ένα short 2 λεπτά 3 νομίζω βιντεάκι που είσαι στο Nintendo, δείξαμε μας κάποια announcements καλά. Το μεγαλύτερο announcement που έκαναν για την ταινία που έπιανε τον παραπάνω τους χρόνων. 3 Απρίλη 26 είναι estimated να βγει, που για μένα είναι καλή ημερομηνία, ενώ σου άρεσε να πιάνε τον χρόνο τους. Δεν ξέρω, άρεσε σου η πρώτη ταινία εσένα? Φίλε, δεν την είδε. Φάουλ μεγάλα. Δεν μου τώρα ποιος συζητάς για game time και πρώτα δεν είσαι στην ταινία του Super Mario. Εντάξει, άκου. Καταλάβω, αλλά δέτοι. Είναι ωραία, όντως αξίζεσαι πολλά. Άκου, είναι wow. Θα σου πω ότι είναι το πιο απίστευτο πράγμα. Τι όμως μου αρέσει να μείνω παραπάνω και έτσι θέλω να πω πολλά για να μην μείνουμε δάμε. Ναι. Κάμε το φαουλί. Ναι, έκανες το φαουλί. Πρώτα πεντάλε τον κοτσίντα. Ναι, το πιο wow πράγμα είναι ότι έχει πολλά hidden easter eggs, references που τα games στην ταινία, σε μελωδίες και background πράγματα. Άρα βασικά εκτιμάς το παραπάνω παρά σε ενθουσιάζει. Εκτιμάς το αν είσαι φαν, βασικά αν είσαι ένας κανονικός άνθρωπος που θέλω δει κανονικός, αλλά δεν είσαι φαν τάχα και πάεις να δεις την ταινία να σου αρέσει, αλλά αν είσαι φαν και τη δεις την ταινία να πιάσεις 30 έξτρα πράγματα που μόνο εσύ ξέρεις επειδή είσαι φαν και καταλάβεις ότι επί ένα underground και τώρα παίζει το underwater level music. Επί ένα έτσι πράγμα, έχει πολλά references και τον είναι πάρα πολλά ωραίο fan service. Κατά τα άλλα είναι μια ωραία ταινία, ταινιούλα, έχει ωραία ερμηνείες ειδικά από τον Jack Black για τον Bowser, top. Και γενικά με άρεσε μου πολλά, αλλά έτσι μπορώ να σου πω ότι για video game movie είναι top, επειδή τα video game movies είναι καλά. Ναι, είναι λίγο movies. Για βίντεο game movie είναι top τάχα, αλλά σαν movie εντάξει. Άρα πρέπει να το δω, στο επόμενο game time θα κάνω update το panel. Θα επανέλθεις να δώσεις opinion. Είχαμε ένα νόσμι για τούτο και το Paper Mario Thousand Year Door, το οποίο είναι για τους που ξέρουν ένα GameCube game, Paper Mario, το οποίο είναι και πάρα πολύ σπάνιο και έχει πολλά ψηλή αξία στον GameCube. Να βγει στο Switch στις 3 του Μάη, που εντούν το ανάγκη που έκαναν βασικά, ξέραμε ότι ήταν αυκή, αλλά εδώ κάμαστε η ημερομηνία. Και εδώ κάμαστε η ημερομηνία για το Luigi's Mansion 2 HD, που θα βγει στις 27 του Ιούνιου, το οποίο για μένα είναι το καλύτερο Luigi's Mansion, έπαιξα τα ούλα, τσίνο είναι το καλύτερο για μένα, το 3 είναι πολύ καλό. Άρα για όσους δεν έπαιξαν είναι κάτι σε φάση τώρα, επενδύσουν. Ναι, καλύτερη φάση επενδύσουν, εγώ έπαιξα στο 3DS, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο, διότι ήταν πιο streamlined το experience. Ήταν πιο... Το Luigi's Mansion 3 νιώθω έκαμε λίγο track μετά από ένα σημείο. Ταχά κουράζει μετά από ένα σημείο. Τούτον ήταν πιο streamline, ήταν πιο stadium based και ήταν πιο καλό, θεωρώ. Εντάξει, και τα φτιάχνω πολλά κοντά, ενώ έτσι είναι ότι... Είναι top παιχνίδια, τα φτιάχνω σίγουρα.
Ναι, και είχε και ένα μικρό drop για το emulators του Switch. Mm-hmm. Απλά για Dr. Mario, Mario Tennis και Mario Golf που ήδη έγινε γεν. Εντάξει. Τούτα είναι το ανώσουμε. Το, okay. το Paper Mario, εγώ αν δεν έπαιξε κανένας Paper Mario, αν δεν έπαιξατε κανένα Paper Mario, το Paper Mario θα ήταν γερ τώρα είναι το πιο beloved, ας πούμε, μες το franchise. So, mm-hmm. ναι, Chino, Chino. Και εσύ αν δεν έπαιξες, δεν ξέρω, έπαιξες Chino. Άρα Chino για Paper Mario και για Luigi's Mansion το 2 του HD. Ναι, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά. Άρα είναι καλά choices για τα καλή. Ας πες στη σειρά τους, είναι που τα top. Ναι, 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 τούτο θα έλεγα και εγώ, ειδικά το Thousand Yard τώρα επειδή είναι τόσο δύσκολα accessible. Και επειδή αλλάξασαι, μετά από το Thousand Yard τώρα αλλάξασαι το σύστημα του combat, τούτο είναι πιο turn-based, κανονικό, τα JRPG style, ας πούμε. Μετά που γίνονται καλά το πιο action και αλλάξαν το λίγο και ο κόσμος δεν τα αρέσκει, οι fans. Οπότε όλοι προτιμούν το τούτο, δεν το παίξα τούτο, αλλά παίξα τα άλλα και κάποια πιο νέα και παίξα το λίγο που το παλιό. Το πιο παλιό μου τούτο. Mm-hmm. Οπότε ναι, τούτο είναι το μιλάμε το τέλειο. Ναι. Τέλεια. Άρα το είναι Mario Day. Εσύ είσαι επόμενο νέο ή να πεταχτώ εγώ στα ικά μου. Εντάξει, μια απαλώνα. Είχαμε ένα μικρό Capcom event πριν κάποιον καιρό. Τίποτε πολλά wow, πολλά μικρά announcements. Το μόνο πράγμα που συγκράτησα εγώ ήταν το ότι έρχεται το Akuma στο Street Fighter 6. Mm-hmm. Ο οποίος είναι ένας χαρακτήρας που άρεσε πολλά. Που για μένα και εκεί δεν είχε κάτι άλλο, to be honest. Είχε και ένα Mega Man collab με το Exo Primal, ok, τίποτε wow. Βασικά μικρά announcements, updates στα παιχνίδια τους, δεν είχε κάτι καινούργιο, ξέρω. Τίποτε wow, τίποτε wow. Μια και είμαστε σε Capcom όμως, να πω ότι υπάρχει μια φήμη ότι το επόμενο Resident Evil, Resident Evil 9, ενάχει open world στοιχεία. Ok. Που είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί θεωρούμε το συχνά που το Capcom να αλλάξει τη φόρμουλα του Resident Evil που τα 1, 2, 3, 4, 5, 6 μετά πήρε το στο 7 στο first person και αλλάξαν το και λαλούν ότι ο λόγος είναι επειδή τώρα που φτιάχνει το Dragon's Dogma 2 που είναι να πάμε στις κυκλοφορίες πιο μετά τώρα που φτιάχνει το Dragon's Dogma 2 επενδύσασαν πάσε assets open world τα οποία να χρησιμοποιηθούν και σε Monster Hunter και σε Resident Evil. Okay. So, ενδιαφέρον ότι το επόμενο Resident Evil υπάρχει επίπτωση να είναι κάποιο είδους open world. Δεν ξέρω πώς, ξέρω γιατί. Εντάξει, είμαι open. Open world. Φέρτε το. Open air. Φέρτε το, φέρτε το. Ναι, true. Φέρτε το Resident Evil και ό,τι να είναι. Ναι. Συνεχίζω, είχαμε ένα για μένα πολλά ενδιαφέρον show για τον Dragon Ball Sparking Zero, Sparking Zero. Που βασικά είναι το νέο Budokai Tenkaichi, κάτι έτσι το λαλούζει. Ναι, τα παγιάζει. Φίλε, λογικά δείχνουμε τώρα και gameplay πλάνα και θεωρεί ο κόσμος. Φαίνεται πάρα πολλά ρε. Δηλαδή, το animation που παλεύκουσε, τη φάση που πάει ο ένας ποτσί ποτά και ταράστηκε η κάμερα και τα καμεχά, τα χρώματα, τα... Έξω, ψήθηκα. Είναι ένα παιχνίδι που λαλώ ας πούμε «Ω Παναγιά μου, η παιχνιδάρα μου να παίξω» αλλά Dragon Ball, fighting game, ποσκόγιον με ωραία visuals λογικά και up to date με το Super που είναι το latest anime του Dragon Ball. Φέρτε το, εγώ είμαι πολλά μεγάλος φαν που το κάνει που μου μητσί σε λίατα τα παιχνίδια ειδικά το τρίτο. Εν τον το sparkling που λαλείς. Και εγώ sparkling το λαλώ αλλά sparking. Α, sparking. Ναι, okay. και εγώ έθιεβαζα το sparkling, αλλά και είναι το νερό, άρα μας κάνουμε. Εν το είδα, τώρα λίγα frames δάμε, φαίνεται πολλά ωραίο όντως. Ειδικά το art style που έχεις είναι απίστευτο. Φίλε, ναι, και ο τρόπος που κινείται η κάμερα κάποιες φάσεις είναι mad. Ναι, θεωρώ το τώρα. Εντάξει, wow, φαίνεται wow, αλλά δεν είμαι... Εν είμαι fan ρε, εν είμαι Dragon Ball fan. Όχι, fair. Εγώ ο λόγος που το λαλώ είναι το που είπα, είναι κάτι... Wow, αλλά επειδή εγώ είμαι φαν. Ναι, για τους φαν σίγουρα. Οκ. Τούτα, εσύ είσαι κάτι τον άλλο νέο. Πριν να πάμε στα πιο. Έχουμε πολλά leaks. Αλλά ναι. Θέλεις να πούμε για το. Μια τσίπε για Capcom, θέλεις να πούμε για τα νέα releases που κάνουν include. Και ναι. Τραγούν. Εντάξει. Είχαμε Rise of Ronin, σωστά. Mm-hmm. Rise of Ronin, Princess Peach Showtime και Dragon's Dogma 2. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα... την ίδια μέρα νομίζω. Ή μια μέρα διαφορά. Ναι.
Εντάξει, εγώ ήμουν περίμενα πολλά το Dragon's Dogma 2 και το Princess Peach Showtime. Εντάξει, το Dragon's Dogma 2 έπιαε πολλά καλά reviews από τη είδα. Εν το παίξα, είμαι ακόμα κάποιος τράγων με Final Fantasy, αλλά ένα παιχτή μες τον επόμενο μήνα μάλλον. Εντάξει, φαίνεται top και τώρα είμαι και σίγουρος ότι είναι καλό, είπαν τα reviewers. Το Showtime δεν έπιαν τα πολλά outstanding reviews νομίζω. Αλλά εντάξει, ενώ σου είναι ένα Nintendo παιχνίδι που να περάσεις καλά, να παίξεις, να χαρείς με DP και να γελάσεις, να νιώσεις και να νιώσεις complete, δεν νομίζω να έχει θέμα. Να ψάξω λίγο παραπάνω πριν το πια, anyway, δεν έκανα πλάνο να πιω on day one. Το Rise of Ronin δεν ξέρω να μου πια, γιατί δεν ήταν στο ραντάρ μου, δεν με κοφτεί τόσο πολλά. Εσύ έχεις κανένα... Φίλε, έχω επαφή. Εν το έπαιξα κανένα από τα τρία έπαιξα, τελειώσα και εγώ το Final Fantasy να κάνουμε και το review μας που είναι αυτή η ώρα. Dragon's Dogma 2 συμφωνώ και εγώ, εκείνα που είδα και εγώ είναι πάρα πολλά καλά λόγια, δηλαδή μιλούν για ένα τεράστιο RPG με κλασικό hardcore RPG με πολλή έμφαση στον κόσμο. Ήταν next gen, δράκι, κλάσεις, σπαθιά, κόσμοι. Φαίνεται και όντως να πίστευτον. Δεν ξέρω αν άκουσες πώς γίνεται, πώς επηρεάζονται τα missions που τον daytime. Ακούσες τίποτα για εκείνο. Τάχα ότι ξεκινάς ένα mission και αλλή σου τη νύχτα η ώρα 10 θα είμαι δαμέ να πολεμήσουμε τους εχθρούς. Αν δεν πάει την νύχτα η ώρα 10, ο φίλος μου θα πεθάνει, θα σφαχτεί. Δεν μου έξεις που σκιάντα. Αν το χάσεις το mission, τέκειωσε. Επέρασε η μέρα, ας πούμε. Ναι, άκουσα, εγώ άκουσα ότι ψοφούν όλοι οι χαρακτήρες κανονικά. Ομά. Ναι. Θα αυκούν τους, ναι, θα αυκούν τους. Άκουσα ότι θα αυκείς το NPC, ας πούμε, στο Dia Quest. Κυρεύκεις το, ξέρω εγώ, τρισάγιον ο παπάτσα, με ψάλλει ο κόσμος. Και ύστερα έχεις item, αν θέλεις, που είναι πολλά σπανιόν, να κάνεις revive για να σου δώσει το quest τα final, για να το κάνεις. Θεωρείς την πράγμα πολλά ωραία. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω τώρα αν είναι, αλλά λογικά κάτι... Και εγώ άκουσα πολλά από τότε. Επίσης, το μόνο αρνητικό που άκουσα, και έγινε λίγο έτσι ταρακούνιση είναι το πράγμα. Σουσούρο, μπράβο. Ότι υπάρχουν microtransactions. Ναι ρε, άκουσα ότι εγώ, αλλά γίνηκε μετά που φύγει το παιχνίδι νομίζω. Ναι, και εγώ εκείνο που δεν μ' άρεσε βασικά είναι ότι τα microtransactions ok υπάρχουν και ok είναι πρέπει να υπάρχουν, όμως δεν σε αναγκάζει το παιχνίδι να χρησιμοποιείς. Δηλαδή είναι για μένα να σου πει αν θέλεις να πιερώσεις 5 ευρώ να κάνεις skip time, do it. Αν δεν θέλεις πάλι παίζεις το παιχνίδι. Άκου, επειδή είναι online, είναι ok. Ακριβώς. Είναι online. Σίγουρα έχει κάποια online στοιχεία, αλλά νομίζω είναι online, θα είναι FIFA που να πιάσεις καλύτερη ομάδα. Ναι, πώς να πιάσεις, ξέρω εγώ, τον Ροναλτίνιο, ας πούμε. Ροναλτίνιο, παίζει με μια γενέκα τώρα, την Ουλιουάννα, το πασάρι του Ροναλτό. Είδα ένα κλίπ ότι ο Ροναλτίνιο παίζει στο Σαλβάδορ της Ελλάδας. Αμπουλάλης, ρε. Ορκίζουμε σου. Και νομίζω έκαμε τους bicycle kick, ας πούμε, τέρμα. Τώρα σπαντάτε τώρα, θα ρίξουμε. Όχι, περίμενε. Γιατί επίσης στο Σαλβάδορ. Ριάγια, ξέρω εγώ δεν παγάμι. Εντάξει, ο Ροναλτίνιο για μένα, λύσου γέρος άνθρωπος τώρα. Τώρα, έναν bicycle kick για μένα μου δώκουσε, πώς είσαι να μου δώκουσε, 100.000, δεν κάνουμε. Αλήθικη, κοφτείτε. Anyway. Αλλά ναι, Rise of the Ronin, πριν να ξεφύγω εντέγκια. Rise of the Ronin, εγώ κοινό που είδα είναι ότι καλές κριτικές, βασικά και για τα δυο ρε φίλε, είδα πολλά καλό παιχνίδι, αλλά δεν είδα το απαναγία μου 10 από 10, πεθάνα, πελάνα, αρρώστης. Ναι ρε, εντάξει φαίνεται για μένα. Εντάξει, μου γίνω που αν πάει φτύνα να πιάσεις. Ναι, φάση νίο, άλλο νίο. Τάχα εθώρο που είναι το excitement, σύγκριση με τον Dragon's Dogma. Ναι, σίγουρα. Οκ, θες να πεις κάτι άλλο πριν πάω στα... Φίλε, έχουμε, ναι, ακόμα ένα πράγμα που θέλω να πω. Έτσι, απλά το αναφέρουμε είναι ότι τον Ghost of Tsushima έφτασε στο PC. Επειδή θεωρούμε η PlayStation φέρνει διάφορα, κάνει διάφορα PC ports. Ghost of Tsushima, δεν ξέρω αν έχεις επαφή με παιχνίδι. Εμένα αρέσκει μου αρκετά και θεωρώ ότι όσο περνούν τα χρόνια πιάνει βάγιο. Αυξάνεται στα μάθηκια μου, δηλαδή όταν το τέκειωσα ήταν κάπως ok, ένα decent παιχνίδι, αλλά όσο περνάω καιρός θεωρώ πράγματα που σας παίρνει πιο καλό τούτο παρά το Rise of the Ronin. Θεωρώ. Εν το παίξα, έχω το. Ενώ παίξω γίνομαι κάπου μες στο Μάη.
Βαρκάζω. Το exclusive τώρα ξεκίνησε και πεθανείς και λίγο. Θέλω να το και με την Xbox, θέλω να το και λίγο με το PlayStation. Νομίζω και τον God of War έπιε, έχει καιρό που πήγε. Και το Spider-Man, και εγώ πιστεύω και το Last of Us το 2 είναι το επόμενο τους. Γιατί κάμαν και το Part 1, ξεκίνησαν και πιο, έτσι, τα exclusive σαν πιο πεθανίσκουν. Μόνο η Nintendo είναι έτσι αυστηρή και συνέχεια η Nintendo παλεύει το piracy, ας πούμε. Ότι εξαντοξιστούν ότι emulators κούσει το Switch, πάει και κλείτα. Συνέχεια είναι on the lookout για το πράγμα και πολλά αυστηρή είναι το πράγμα και αρέσκει μου ρε, αρέσκει μου έτσι. Επειδή είναι ωραίο να νιώθεις. Μην ήσκουν στο product τους και άλλους ότι Nintendo παίζεις σε Nintendo, παίζεις στο PC. Παίζεις στο PC, ναι, και αρέσκει μου που βαστάτσι την κοσόλα και άλλης, ναι ρε, είμαι είμαι ο member του της οικογένειας επειδή πιάνουν την κονσόλα και μπορούν να παίξουν τις εγγύησεις, τα παιχνίδια, τα 15 παιχνίδια εγγύηση και έμπα ο κόσμος να χαλάσει, δηλαδή το Wii U το γέριμο που επουλήσε 10 μίλιον κονσόλες μόνο για να συγκρίνουμε με το Switch που επουλήσε το μισθό 100 ξέρω, τα είχα 19 φορές παραπάνω ας πούμε. Εντάξει, και το γέριμο το Wii U έχει τα 10 παιχνίδια που, που τα ευκάλα που τα ευκάλασαν είναι exclusive και καλά, δηλαδή ξέρεις το. Βέβαια τώρα είναι και εσύ λόγω νόπιας επειδή έφεραν τα στο Switch τα παραπάνω. Αλλά πάλι ρε φίλε, ακόμα και αν το έπιανες και δεν έπιανε καλά η φάση, είσαι να σου μείνουν και τα exclusives. Ενώ το PS Vita έκαμε flop που το PlayStation και δεν το έκαναν πολλά support. Εν τούτη η μαλακιά ότι είναι πιο ρεδιλιά πέρα που να κάνουν απάντων project τους παρά να το κάνουν support στο κοκκάλο. Και το πράγμα που λαλείς, ναι. Το πράγμα που λαλείς, ενώ κάμι ο κόσμος θα χαλάσει. Δηλαδή θα πει, είναι καλό project, αλλάσουμε. Ναι. Να κάνουμε stick tweet. Ναι, να κάνουμε set, ένα Mario, ένα Zelda, να παίξεις τα. Ναι, και έτσι για να το γενικοποιήσουμε και λίγο, το πράγμα θα δημιουργά μια φιλοσοφία μέσα στις εταιρείες που σε κάνει να, δηλαδή, παράδειγμα, βγάλουμε το remake του Last of Us Part 1 PlayStation και βγάλω στο PC, δεν ξέρω αν θυμάσαι, χάγια. Δηλαδή ήταν performance wise, ήταν κακό. Το πράγμα δηλαδή είναι καλή εικόνα προς την PlayStation. Δηλαδή η Nintendo, ναι, ρε, αν ήθελε ποτέ να κάνει το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να σου το έκανε port και να σου το έφερνε μισό τέτοιο. Πρέπει να, αν είσαι, να κάνεις παιχνιά στην κοσόα σου, πρέπει να κάνουν shine, πρέπει να κρυσταλλά, πιστεύτα. Θα έρχεται ο κάθε PC Master Race να μου λέει «Εμείς να βγάλει πόσα στο PC». Πέτσες. Αν μπορεί να μου το πει το πράγμα ένας PC, περσόνας που είναι κουσίστημα των πύργων, σημαίνει αποδείχες. Κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα για Nintendo ποτέ, δεν μπορεί να σου πει κανένας τίποτα. Ήπρες emulator του 3DS, εντάξει, παίζεσαι και να έπας το αυτό μοιάζει φωνή. Ναι, και αφού είναι anyway and worst experience που το original. Ναι, worst experience. Ή το άλλο πράγμα, Nintendo έχει πολύ backwards compatibility. Εντάξει, το Switch είναι εσύ, αλλά ας πούμε έχει έφερες το με άλλον τρόπο, έφερες το με τα emulator, ας πούμε. Αλλά το 3DS έπαιζε το DS, το DS έπαιζε το Game Boy, το Wii έπαιζε το GameCube, το Wii έπαιζε το Wii. Τα είχε πάντα το πράγμα και βάλεις μέσα σαν κύκλωμα που λαλείς ο παρέ μας, φέρα πιο το hardware. Και είναι έτσι σαν τίτσι έχει connectivity μεταξύ της Nintendo παραπάνω που τις άλλες. Αλλά εντάξει, να αποκτούν και άλλες τώρα με το cloud βέβαια. Αλλά εντάξει, ναι, ενώ ότι παίζεις ρε φίλε, τσίντα graphics πας στο Switch, ακόμα και αν είναι underperformance είναι τέλεια ρε. Ναι, εν τέλεια, για το hardware που κρατάς τα σέρκα σου. Ναι, ακριβώς, ακόμα και αν είναι underperforming σε θέμα resolution. Φίλε, δεν το, πάλι ο κάποιος καλή που το αλλούμε συνέχεια, Tears of the Kingdom. Θέλεις τίποτα άλλο, τσίνον. Πελαλή σου ρε φίλε, έχω. Έχω τούν τη δύναμη, αξιοποιεί την ούλη. Εσύ είσαι ούλη δύναμη του κόσμου και δεν τα καταφέρεις να μιζω. Ούλη όμως, ούλη και παραπάνω, πιντών. Ούλη και παραπάνω, ναι. Οκ. Άλλο. Ναι, για να προχωρήσουμε, νομίζω το τελευταίο πράγμα που μας έμεινε. Εντάξει, είχαμε και ένα State of Unreal, το οποίο δεν θα σχολιάσουμε πολλά, γιατί εν παραπάνω ένα show το οποίο δείχνει τις δυνατότητες της Unreal Engine 5, που είναι μια μηχανή γραφικών, η οποία χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες για να κάνουν παιχνίδια. Ναι. Και δείξαμε μας έναν Marvel 1943, Rise of Hydra, το οποίο, ok, ωραία γραφικά, εμέψησε να σου πει αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι να κάνει κάτι wow το παιχνίδι.
Και το Chrono Odyssey που είναι ένα RPG που φαίνεται αρκετά καλό. Αλλά λαλό σας, τούτα που είδαμε ήταν γραφικά μόνο, δεν έχουμε information για παιχνίδια. Δεν έχει point να μείνουμε να λύσουμε παραπάνω. Okay, ένα άλλο ανάσπιν μικρόν για το Summer Game Fest. Μπράβο, ναι. Το Summer Game Fest από ό,τι φαίνεται κάνει κάρι το E3 το οποίο πέθανε πλέον. Mm-hmm. Και απλά πάλι περιμένουμε το καλοκαιράκι. Να έρχεται ο φίλος μας, να μπορεί να λέει, Jeff Keighley, Jeff Keighley, φίλος καλός. Ναι, να μας λέει πέντε κουέντες, να κρινιάρουμε και λίγο, αλλά τουλάχιστον να γίνονται τα ανάωσμα στα καλά και έχουμε excitement όπως που είμαστε μητσί. Που καιρός που εξύπνουν οι ώρα 4 το πρωί πριν τις εξετάσεις του γυμνασίου για να δω το Bethesda show. Εντάξει, τώρα να θεωρώ τον Jeff Keighley, τα. Αλήθεια. Νομίζω είναι 7 του Ιούνιου. Ναι, 7 του Ιούνιου ξεκινά το Summer Game Fest, το οποίο να πω ότι ούλος ο Ιούνις, για όσους δεν ξέρουν, είναι πάντα ο μήνας ο οποίος shows, Summer Game Fest, Gamescom, έχει ανακοινώσεις, gameplays, είναι, παίρνει μπροστά τη βιομηχανία ο Ιούνις πάντα. Ναι, ναι, είναι καλό τούτο. Ναι, είναι ωραίο. Πρέπει, είναι ωραίο, είναι event ρε. Ρε, νομίνα, εγώ τον Ιούνιο πάντα νιώθω ότι κάνω celebrate παιχνίδια με τον... Νόσου, συνέχεια κάτι, συνέχεια shows, συνέχεια ανακοινώσεις. Ναι, ναι, ναι. Και επειδή παίρνει και το δεύτερο half του χρόνου και βάλουν και ανακοινώσεις για το τέλος του χρόνου ή για τον επόμενο χρόνο που συνήθως το holiday season είναι δυνατόν, δηλαδή Χριστουγέννα, ξέρω εγώ, σύρνους συντρόπς, ρελίσες σοβαρά και μπορεί να τα κάνουν ένας κοινών καιρό. Νιώθεις με Φεβράρις πάντα ενώ τα τάχα και καλά οι πιο μεγάλοι παίχτες. Ναι, έτσι. Πάντως, ένα ενδιαφέρον το συγκεκριμένο γιατί καρτερούμε PlayStation 5 Pro, Switch 2, νέα παιχνίδια παστούν τα κονσόλες, GTA. Ναι, ναι, γιατί ναι. Έχουμε πάρα πολύ πράγμα τον Ιούνιο. Έχει πολλά πράγμα. Ναι, είμαστε στο transition period, το οποίο είναι ένα παλάρι, λογικά. Οπότε, σας τις πούντες σας να φάμε τα ρεγιά να πας στις κονσόλες. Πολλά αλήθειες. Εγώ είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχω άλλο ένα νέο δαμέ. Είχαμε διάφορα leaks. Και όπως είπες και εσύ για τις κονσόλες, including PS5 leaks. Πριν πάμε για μέ, να πάω στα άλλα leaks. Είχαμε ένα leak που είναι Insomniac. Και δείξα ένα multiplayer Spider-Man. Μπράβο, ναι. Τώρα που είπες multiplayer Spider-Man, κατάλαβα γιατί τον εννοώ. Ναι. Φαίνεται ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τίποτε παραπάνω. Είδα τον Leon. Οκ, ωραίο, κρίμα που το κάνουν leak. Μπορεί να το κάνουν απλά να δείξω, ας πούμε, για παράδειγμα στο Summer Game Fest. Και ναι, τούτο, απλά είναι ενδιαφέρον concept, δεν έχω πολλά από παραπάνω. Είναι ωραίο, δεν το ψάξε το. Το concept ήταν multiplayer, Spider-Verse. Το concept co-op, ναι, co-op, τεστράτομα νομίζω, αν δεν κατάλαβα καλά. Ενδιαφέρον, οκ. And teaming up and beating bad guys με τον παρέα σας, ας πούμε. Πάω εγώ και εσύ, πιάνεις τον Miles Morales, πιάνω εγώ τον άλλον και πάνε και δίνουμε ξύλο. Νομίζω είναι έτσι η φάση, αν κατάλαβα καλά. Και το άλλο leak που είχαμε ήταν ένα Nintendo Direct leak που είναι τόσο trustworthy. Anyway, τα leaks πιάνε τα ούλα με grain of salt, ενώ με τα... Είναι leaks, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι, είναι τίποτε σίγουρο. Το leak απλά έδειξε κάποια παιχνίδια που μπορεί να είναι λίγο ενδιαφέρον για μένα. Wind Waker HD το Zelda που παίξετε εδώ. Οπα. Και New Fire Emblem παιχνίδι που είμαι fan of Fire Emblem, αν και κόψα πίσω από τα τελευταία και ορκήκα. Αυτά πάλι λίγα, δεν ξέρουμε. Τούτα απλά είναι ενδιαφέρον για μένα. Καλά κάνουμε και να φέρνουμε. Νομίζω προτιμάζουν τον κόσμο, δηλαδή μην τουρτί out of nowhere. Ναι, για όντα αυτοί παιχνίδια απλά, εντάξει, το New Fire Emblem είναι Fire Emblem, ενώ δεν ξέρω να μπορούν να κάνουν καινούργιο, είναι strategy παιχνίδι. Αλλά το Wind Waker, το οποίο είναι πολύ αγαπημένο Zeltin, μες στην franchise, υπάρχει ένα GameCube παιχνίδι original και υπάρχει και ένα version στο Wii U το οποίο έχω, αλλά εγώ παίξω στον GameCube original, μακάρα το φέρω στο Switch. Είναι πολλά ωραία παιχνίδι, θέλω πιο πολλούς να παίξουν. Έχει ωραίο, είναι διαφορετικό το art style του έτσι, ενώ Toon Link, εν φάση άλλος πως το art style γράφει κουθιά πιο cutie-γα, πιο... Και το setting του είναι έτσι island. Πιο καλοκαιρινό. Ναι. Island, islands, βάρκες, sail, έτσι πράγματα. Αυτά. Μάλιστα. Οκ. Τελευταίο leak που έχουμε, που είναι ένα πράγμα που είναι να δέσει μαζί βασικά, είναι το PlayStation 5 Pro. Ναι.
Το οποίο έχω τα μέλη τα stats, να τα πω έτσι απλά για εκείνους που θέλουν να ξέρουν και τα και πιο nerds ας πούμε στον τα πράγματα. Θα έχει memory bandwidth 576 GB per second, που είναι 28% παραπάνω από το PlayStation 5. Το ίδιο CPU, 45% πιο γλυρό rendering, 2-3 φορές πιο καλό ray tracing. Νέα τεχνολογία που ονομάζεται PSSR, που έχει upscaling λόγους να κάνουν πιο ωραία τα γραφικά. Ναι. Θα έχουν AI accelerator μέσα, που δεν ξέρω τι είναι το πράγμα. Και θα κάνει support 8K και αναμένεται για το, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νιόβριο, τέλος πάντων, τσίντους μήνες του 2024. Εγώ και όμως που είχα πω για το πράγμα είναι ότι ακούνται πολλά ωραία τα πράγματα, όμως ακούνταν και πολλά ωραία που ήταν να φύγει το κανονικό το PlayStation 5 για κάτι 8K και που τούτα. Και να τα δούμε ακόμα. Να δούμε ακόμα και κάτι 120 frames standard μια φορά. Ναι, ξέρω εδώ, εντάξει, που τούτα που είπες το πιο σημαντικό νομίζω είναι το high resolution και το upscaling που είπες, που αν όντως να κάνουν διαφορά πολλά, να κάνει κάποια διαφορά. Και νομίζω και το ray tracing που είπες ότι είναι 2-3 φορές καλύτερο. Ναι. Και εκείνο νομίζω είναι significant stat. Να σου πω όμως, να μου το θέμα. Και το rendering που είναι 45% πιο κλειόρο, νομίζω είπες. Φίλα, αν τα βάλουμε εντούν τα πράγματα και συγκρίνουμε τα με το PlayStation 5, είναι PlayStation 6, τόσο καλό. Όμως, okay. Όμως πρέπει το παιχνίδι να υποστηρίζει τσίντο επί 3 φορές ray tracing. Εν τσίνον το point με εμένα, ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι κονσόλες που έχουμε τώρα είναι καλές. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιχνίδια που φτιάχνουν είναι την αξιοποιούν την κονσόλα στο 100%. Ναι, τσίνον που πάνε πριν με το Nintendo. Στο το Pro είναι μια καλή αλλαγή σίγουρα, είναι πιο καλό το η κονσόλα σου, όμως αν δεν φτιάχνουν παιχνίδια που να την αξιοποιούν έτσι ώστε να αξίζει την επένδυση, δεν τα πάει πια. Όμως, στο επόμενο νέο που να σας πω τώρα, βγάλει νόημα. Δηλαδή, το GTA 6 υπάρχουν φήμες ότι θα γίνει delay, γιατί δεν φτιάχνει το production του και ότι είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι που δημιουργηθεί για ever, κάτι έτσι ακούω εγώ και ναι ρε, σίγουρα μπορεί να είναι το πιο highest budget παιχνίδι ever. Σίγουρα, σίγουρα. Πιστεύω το σίγουρα, εύκολα, εύκολα. Και υπάρχει ο φόβος ότι στις κονσόλες, ακόμα και στην Pro εκδοση του PlayStation 5, έθαν τζίζει τα 60 FPS. Το NGTX, που είναι το πράγμα είναι καταστροφή για μένα. Δηλαδή προτιμώ να το περιμένω για το PC ας πούμε. Τόσο. Ναι, θλιβερό, θλιβερό. Να μπορούμε να πούμε. Απλά ελπίζω να μην ξεχωρίζουμε να το αγοράσει NGTA, αλλά ελπίζω να μην να μην έχουμε θέματα πολλά μόλις βγει το παιχνίδι με underperforming issues και ξέρω εγώ και να πρέπει να κάνουμε update 50 GB για να σας σώσω. Ναι ρε φίλε, μόνο τούτο με φόβο. Ενώ σου, μόνο εσύ θα μας σώσεις. Πέμας, εσύ μίλησες μαζί τους, ξέρεις, έχεις inside information. Εποσπάθησα να κάνω κάποιες διαπραγματεύσεις πριν δυο Κυριακάες. Εντάξει, είναι δύσκολο όμως. Εν μας ακούσαμε, στείλαμε σε για μένα. Επίσης για μένα emission. On emission κανονικά. Και κάτι έκανα, προσπάθησα δαμε, να κινήσω ανήματα, ξέρω εγώ, κανένα σε information, να πούν καμιά κουβέντα, εγκρίλωσα και να κομπέρ και με ακούσουν, τίποτε, εμμοκρονούντα. Ο Τρέβορ είναι Τρέβορ, τα αν όσο να το βάλω με ο Τρέβορ. Όχι, να σε σκοτώσει. Περίμενε όμως, για να ο κόσμος να καταλάβει τον που συζητούμε. Πέ μας την ιστορία σου. Πέ μας τι έζησες, φίλε μου, καλέ. Έζησα την πριθυκό Κυριακάδες, μια απίστευτη εμπειρία. Of a lifetime, θα έλεγα. Άρρωστο. Πολλά μεγάλη εμπειρία. Λοιπόν, σπουδάζω Δουβλίνο, όπως κάποιοι μπορεί να ξέρουν. Και στο Δουβλίνο έχουμε τον Dublin Comic Con, το οποίο είναι το Comic Con του Δουβλίνου. Άρρωστο. Είχα πάει και πέρσι, σαν επισκέπτη κανονικός που έμπαινα μέσα και πλήρωσα εισιτήριο. Και είχα δει τον Nolan North πέρσι, ο οποίος είναι, για όσους δεν ξέρουν, ο voice actor του Nathan Drake και νομίζω και στο Last of Us παίζει τον αρφόν του Joel, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι έτσι, και μες στο Last of Us κάτι. Ναι, ναι, έπαιξε διάφορους ρόλους. Anyway, φέτος είχα δει ένα announcement που το Δεκέμβρη ότι θα φέρουν, ή που το Γενάρη, ότι θα φέρουν τους GTA characters, ας πούμε. Εντάξει. Και στέλνω σου, θυμάσαι, στέλνω σε δώσου, ρε. Δεν μου να γίνει, να πάω, να μην πάω, να μου να κάνω, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εγώ είχα την φαϊνή ιδέα ότι
Okay. Αν πάω, και μπω, ενός δω. Αλλά την ίδια ώρα, για να κάνεις φωτογραφία, να μιλήσεις ή να πιάσεις αυτόγραφο, είναι πολλά λεφτά. Και πολύ ωραία, και ουρές, και πράγματα, διαδικασία. Ουρές, ταλαιπωρία, πρέπει να τύχουν οι ώρες, πρέπει να σε βοηθήσει εσένα. Ναι, εμένα ήταν και το στάδι που μου γίνεται αυτό. Για να καταλάβεις, το να πιέσεις αυτόγραφο μπορεί να ήταν και από τους τρεις μαζί, μόνο το αυτόγραφο. Μπορεί να ήταν 35 ευρώ ένας. Και αν έπιανες και τους τρεις μαζί, μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, εκτός ούλα, ας πούμε. Να σου αφήνανε 90 ή ξέρω εγώ, κάτι έτσι. Okay. Anyway, εγώ απλά γράφτηκα σαν εθελοντής. Εντάξει, σε έναν τόπο τον οποίο δεν ξαβιά ποτέ. Δεν έκανα κανένα εθελοντής μόνος σε κόμικο, δεν ξέρω να μου γίνεται. Και απλά επία, αλλά επία με σκοπό. Σκοπός με ένας ήταν. Σκοπός με ένας ήταν. Να πάω, να ουσεύρω, να εξηγηθούμε για τον GTSX πρώτον και δεύτερον. Και δεύτερον, να καταφέρω να βγάλω ή φωτογραφία ή οτιδήποτε, να το γράφω ή οτιδήποτε, επειδή είμαι απλά ήμουν και εγώ κρου, διοργανωτής. Δεν ήξερα αν μπορούν να εκμεταλλευτώ, ας πούμε, τη θέση μου για να κερδίσω κάτι μέσω τούτου. Επίαζαμε, εντάξει, εγώ ήμουν σαν ιδέξω, έβαλα βράσο λουθικιά στον κόσμο που μένει μέσα. Πριν να προχωρήσεις, πέμουν λίγο την φάση που πριν να, επειδή επίες και είσαι το πράγμα στο νου σου, καθά δεν μπορεί να νιώθες την ώρα που, ξέρω εγώ, μπήκες μέσα, βάλεις βράσο λουθικιά, εθώρε, μάζεσαι σου να δεις, να σκανάρεις. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, επειδή είναι και λαλούσε να χτίσετε τον δίσαλ, δεν ξέρω να κάνεις. Απλά είσαι χαμάλιστα, σου πιένε μοσίκα, 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 αλλά γνωρίζεις κόσμο και χάζεις, δεν ξέρω ότι είμαι αλευκές σε κάποιος ή ξέρω εγώ. Όχι, είναι σίγουρα. Απλά δεν ξέρεις που και τι είναι να κάνεις ακριβώς. Ναι, και τούτοι είχα σύντια πάνελ, ρε. Και εγώ ήθελα όχι το πάνελ τους και δεν ξέρω αν την ώρα να έχω δουλειά ή όχι. Τέλος πάντων, εγώ και μου έκανα ότι ήμουν για μένα και προσπάθουν να έβρω τρύπες για να μπορώ να... Επιστώ να βρω τρύπες για να μπορώ να ξεφύγω για να πάω να δω το πάνελ πρώτον και δεύτερον να πάω να μπορώ να γνωρίσω. Το πιο σημαντικό. Για πολλά καλή μου τύχη, τελειώσα αγγλιόρα από έξω. Επειδή ο κόσμος σταμάτησε να έρχεται μετά τις πιο. Επειδή απλά δεν είχε τόσο κόσμο, έρχονταν όλη ώρα 10, από τις 10 ώρες και έρχονταν, μετά απλά ήταν χαλαρή, δεν είχε λόγο να υπάρχουν τόσοι εθελοντές έξω. Ήταν μόνο που τσεκάνουν τα τίγες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και μετά έφυγα εγώ και έκανα έτσι ένα μικρό κολπό και επειδή φορούμε φανέλα να έχω ότι είμαστε κρου, εγώ απλά έβαλα ένα σάκο από πάνω και ρε κουμπάρε ποιος θα ρωτά. Και βασικά έχω νου σαν εθελοντής και επειδή εγώ δεν ήμουν εθελοντής τακτικός, ο κόσμος δεν με ξέρε. Επειδή άλλοι έρχονται χρόνια για μένα. Και δεν ξέραν ούτε το όνομα μου, ξέραν είμαι και ξένος ενώ και ξέραν. Είσαι ένα φάντασμα. Ναι, είμαι ένα φάντασμα, ήμουν impostor. Ξέραν με μόνο η μαστόρισσα. Ναι. Και γυρίζα το σάκο και δεν ξέραν ότι είμαι εθελοντής, οπότε κανένας με ρωτάν για directions, ούτε μου βάλαν άλλη δουλειά. Και απλά γυρίζα και μέσα εκεί, επειδή το πάνελ, ξέρω εγώ, ναι. Anyway, το πιο σημαντικό είναι άλλο όνομα. Είδα το πάνελ, εντάξει, εύκολα τις φωτογραφίες μου, τα βίντεο μου. Μετά πήγα και γυρίφηκα δουλειά, δεν μου διούσα δουλειά, για κάποιο λόγο απλά έβαλαν τους άλλους που ήταν πιο εμπειροί νομίζω. Και έκτε μου έκανε φαϊνή ιδέα να πάω να... Ερώτησα βασικά αν μπορώ να πια αυτογράψω ποτέ και είπα μου, δεν ξέρω, εξαρτάται από κοινούς και εξαρτάται από έτσι πράγματα. Προσπάθω να δω αν υπάρχει κάποιος τρόπος, anyway. Τα όνειρα να καταστρέφονται. Τα όνειρα καταστρέφονται, ναι, πέφτουν η ψυχολογία, αλλά σκέφτηκα εγώ, επειδή τούτη πάση σε ένα φωτομπούθ μια φάση, σκέφτηκα να πάω την ώρα του photo booth, να πάω τζαμέ και απλά να καταφέρω να μπω στο photo booth. Εντάξει, που τζαμέ και ζει, που τζαμέ και ζει, να μου λέει, δεν ξέρω, τα είχα ανοίξει αυτά τα φωτογραφία, δεν ξέρω αν θα μιλήσω, δεν είχα ιδέα. Πώς μπαίνεις στο photo booth, έτσι μπορείς να μπεις, πράγματι τι γιέτ. Εντάξει, εγώ ήμουν εθελοντής όμως, οπότε πια τζαμέ και φίλεψα βασικά. Έτυχε να φιλέψω από πριν την πορκέρισσα του φόδων που είχε ο Πιάτζι είναι η εθελοντρία και από εκεί ποδά έφυγε μέσα μπήκα μέσα τα είχα φιλικά ναι φιλικά ας πω και που μπήκα μέσα φίλε ήταν μπροστά μου ο Μάικλ Τρόι και ο Φράγκλιν ενώ σου είδα ως μπροστά μου και λαλώ εντάξει ρε συγχωρεί λίγο απλά είδα ως μπροστά μου και λαλώ είναι που γαμώ πρέπει κάτι να κάνω τώρα. Ρε, απίστευτον τι έζησες, μα είναι τους ανθρώπους εβάστουσαμε τους για χρόνια και γυρίζαμε μέσα στο... 250 ώρες, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Πέμου, παρίσκανε σκοντά εγκώς μου είναι ανθρώπους. Πριν να μας πεις κι άλλα, πέμου, μόλις τους είδες, ποιος σου έκαμε την πιο... Ποιον είδες πρώτα ήσουν κάπως εντζίνος. Oh my god, τάχα εντζίνος. Είναι ο ίδιος, ας πούμε. Διαρκίνο Τρέβορ. Ναι. Ναι, μετά όμως, να σου πω, μετά ήταν ο Μάικολ. Και ας πω γιατί, μόλις τους είδα, εντάξει ο Φράγκ είναι πιο λίγο, αλλά ναι, μόλις τους είδα, στην αρχή αγχώθηκα, ήμουν που δάμε τσιά μετά, ενώ σου ήταν που δάμε. Ακόμα τους που μιλούσαν, είχα δει το πάνελ τους, είχα κατσιδικιά μπροστά, τότε που είδα το πάνελ τους. Και γίνονταν εγώ, ήταν η φάση όπου ο κόσμος ξεκίνησε να φεύγει, ο κόσμος που πληρώσε να φύγει η φωτογραφία ξεκίνησε να φεύγει και έμειναν οι θελοντές μέσα. Τώρα το θέμα ποιο είναι ρε, ότι οι τούτοι που με αφήγαν να μπω μέσα, οι υπόλοιποι θελοντές μέσα νομίζαν ότι απλά έκαναμε assign στο photo booth για εκείνη την ώρα. Ενώ η πραγματικότητα ήταν ότι εγώ ήμουν assign που πότε. Και εγώ έξερα το πράγμα ότι έτσι είναι. Και που μπήκα μέσα λαλό ρε, τώρα δεν ξέρουν ότι εγώ είμαι δάμε. Και με αλεύτηκα στην φάση. Και λαλό εντάξει, να παρατηρήσω τον που κάνουν οι άλλοι. Και να δω και κάποιος πάει να φτιάξει φορά μαζί τους θελοντής να πω και όχι κανεί. Και πήγαινε μπροστά, πήγαινε μια θελοντρία και με ευχαριστώ φορά και άλλο τέγιος, είμαι ο επόμενος. Ναι. Το λοιπόν. Ήρθε λίγο. Ναι, και μόλις το κατάλαβα, τώρα αγχώθηκα εγώ. Αλλά πάνε και με ευχαριστώ φορά και με τρέχω τώρα. Αγχώθηκα, αλλά μετά λέω, όχι, γίνεται. Λέω πρέπει να είμαι, για να είναι ωραίο το interaction, λέω πρέπει να είμαι τέγια φυσικός. Πρέπει να χαλαρώσω και να μπαρές μου αληθινή και να μην γίνω starstruck. Ναι. Και τούτο έκανα και πήγα με. Και είναι η legendary φωτογραφία η οποία θα δείξουμε. Δείχνετε τώρα, σίγουρα τώρα θεωρεί την ο κόσμος. Φαίνεται ήδη στο thumbnail, ήξερα να μου να βγάλει. Η φωτογραφία είναι legendary. Λένε legendary. Και μετά που γίνον, αρπάξαμε για μένα, έφτιαξα φωτογραφία. Και μετά που γίνον, έκανα handshake με όλους. Χειραψίαν ωραία, όχι ανθρωπίνη, χειραψίαν φιλική. Καλή και φιλική, δεν μπορεί. Ντάβινγκ, ας πούμε, ντάβινγκ. Ναι, και. Ναι, και έκανα πρώτα με τον Τρέβορ, μετά με τον Μάικολ και μετά με τον Φράγκλιν. Ένας, τσακριστές. Παμ! Παμ, και αμέ. Και λάλλον τους, σαν δεν έκανα λάλλον τους, είσαστε όλοι πολλά καλοί μου φίλοι, στα αγγλικά εννοείται. Είσαστε όλοι πολλά καλοί μου φίλοι λάλλον τους, ζήσαμε πολλές εμπειρίες μαζί, απλά δεν το ξέρετε. Λάλλον τους, απλά δεν το ξέρετε λάλλον τους. Ευχαριστώ όλα τα memories, ευχαριστώ όλες τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις. Και ήταν όλοι αθόντους μες τα μάθηκα, ήταν όλοι πολλά, responsive, ξέρεις, ήταν πολλά ωραία για μέ. Επιάμε και ο Φράγκλιν μου ονόμο, τάκλα λίγο, ξέρω, appreciation. Ναι, ας πω έτσι. Ναι, ήταν και αμέ, νιώσα τα ούλα, ήταν πολλά wow, ήταν πολλά... Ήταν μπελό πράγμα. Και χάρηκα που ήμουν και χαλαρός που το έκανα το πράγμα. Διότι αν ήμουν αγχωμένος, οι υπόλοιποι που θέλουν πιέναν και αμέ και είναι ξανά που να κάνουν καλύτερο να μην χάνει. Επειδή νιώθαν ότι ρε, τούτοι, δεν το πιστεύω. Εγώ επειδή χαλάρωσα, ένιωσα η στιγμή παραπάνω και ζήσα την πιο... Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Τα είχα μετά να χωνέσουν και δεν τους λάβες κάτι, ήταν να... τώρα ήταν να σου κάπως... Άτε ρε πελέ, δεν τους είπα. Άτε ρε πελέ, δεν τους είπα δύο κουβέντες παραπάνω. Ναι. Τούτα για τη φωτογραφία και την επόμενη μέρα δεν έπια εθελοντής, ήμουν μόνο η μια ημέρα εθελοντής, αλλά οι εθελοντές έδικονταν να πάσει δωρεάν high entry για την επόμενη μέρα. Πρέπει να μας πεις, αλλά την επόμενη μέρα είπε αδερφερόντης, είπε για μπύρες με τους. Επίανε. Όχι, αλλά ήβρα ευκαιρία και μίλησα τους που κοντά ένα-ένα. Και ρώτησα τους ούλους μια ερώτηση την ίδια. Και ήταν το ότι σκεφτούνται πριν και μυθούν, το τελευταίο μέρα μου σκεφτούνται πριν και μυθούν. Ουα, όντως. Ναι, εσύ το πάω το. Όχι, πρέπει να τα ρώτησα. Ναι, ρώτησα τους ούλους τι σκεφτούνται πριν και μυθούν. Και ο Τρέβορ είπε μου, στα αρχή λάλη μου τα ριάγια. Λάλε του, λάλη μου πως να φκώ παραπάνω ριάγια, ας πούμε. Λάλε του, σοβαρά, του το σκέφτεσαι. Τα είχα απογοητευμένος, ας πούμε εγώ. Λάλη μου, όχι, λάλη μου. Είμαι πολλά grateful για τη ζωή μου. Λάλη μου, χτιμώ τη ζωή μου, την καριέρα μου. Τα λεφτά που σκέφτεσαι. Τα λεφτά που σκέφτεσαι. Αφού είναι λαλί μου στην ερώτηση την απάντησε μου λαλί μου σκέφτεται πριν κοιμηθείς, λαλί μου σκέφτουμε πόσο ωραία ήταν η σεξουαλική επαφή με η γενεκά μου. Λαλί μου, σαν να μιλάς, λαλί μου, όχι λαλί μου πόσο ωραία ήταν η σεξουαλική επαφή. Και μετά λαλί μου, τα χαρά μου κάπως εδώ τον έτσι, και λαλί μου, μοσχέρι μου, και λαλί μου,
Αλλά του είσαι τόσο σαλό, ας πούμε, σαν άνθρωπος. Είσαι τόσο, τόσο τώρα είσαι, δεν ξέρω, επιφανειακός, ας πούμε, σκέφτεσαι κάτι πιο βαθύ, ας πούμε. Και λαλί μου, όχι λαλί μου, σκέφτομαι για το μάτς που είχε ο γιος μου, διότι εγώ ημέρα κάτι παίζει με baseball, δεν ξέρω. Και λαλώ το εγώ, όχι λαλώ του, τουλάχιστον ο γιος σου είναι ο Τζίμι. Ο Τζίμι είναι ο γιος του στο παιχνίδι, που είναι ένας γέριμος παχής που τρώει πίτσα και παίζει γέριμος. Ναι, τέτοια χάλι. Ναι. Και λαλί μου, ναι λαλί μου, thank God for that. Αλλά λαλί μου, fun fact λαλί μου, όταν ο γιος με ξεκίνησε να παίζει και το παιχνίδι μου παίζει, baseball νομίζω, φωνάζαν το που την κερκίδα απέναντι, φωνάζαν τον Τζίμι λαλί μου και περιπέζαν τον ότι τα είχα επειδή είναι ο γιος μου. Αλλά λαλί μου δεν τον έκοφτε λαλί μου, he just kept going λαλί μου. Wow. Ναι, τα είχα... Μάλα, κάτι τα insights μας φέρνεις, δάμε, τέλος, πελάτε. Ναι, και ότι λαλί μου, he made it his strength, τον το πράγμα και διάν του motivation να παίξει πιο καλά. Και άλλο του άλλα, ότι τούτο είναι πολλά, τα είχα αξιοσημειώτων και αξιοθαυμαστών λαλό του. Πιθανώς να του το δίδαξες εσύ λαλό του σαν καλός παπάς. Και λαλί μου, λαλί μου, thank you λαλί μου. Ξέρω λαλό του πρέπει να είσαι proud για ο γιος σου, να είσαι νοσχερές ας πούμε. Και λαλί μου, thank you. Πολλά wholesome interaction με Mike, ήταν πολύ ωραία. Ναι, είπα του και εγώ κομμινέτα, ναι. Μετά μου, Franklin λαλί μου. Δεν ξέρω να λίγο, να το μπασκετέ, δεν ξέρω να λίγο. Αφήκα το πιο τέταρτο. Σικιμέζεις. Τίποτε, δεν τον έκοφτε, δεν ήβρε κάτι να μου πει. Και μετά ήταν λίγο να μην είχαν η φάση, επειδή καρτερούν. Ξέρεις, αλλούσα μου κάτι, και μια κουβέντα μου πάση στο πάνω μου, αλλούσα. Ναι. Και ο Μάικλ, ο Φράγκλιν μου, τίποτε. Και δεν ξέρω να το πω, και απλά είπα του, εντάξει, άλλο του. Ελπίζω άλλο του, όχι, άλλο του, πέ ευχαριστώ στο ξάρφο σου. Και να σου πω σε λίγο και στο ξάρφο του. Okay. Που σε έκανε inspire να παίξεις το ρόλο του Franklin λαλό του. Ο ξάρφος του είναι ο voice actor του CJ, ο οποίος CJ είναι στο San Andreas. Ναι, και ξάρφος του ήταν στην ζωή. Wow. Και λαλό του, ελπίζω να λαλό του, θα είχα πει το ευχαριστώ που σε έκανε inspire γιατί αγαπώσα και πολλά και ο σκιό. Και thank you για όλα, ξέρω εγώ, απλά θα κάνω appreciate you man, ξέρω εγώ. Είπες την ωραία, ξέρφων του το άλλο, λες μου, ναι, που σε ρε φίλε. Ναι, και στο τέλος, μετά που στην πορεία που τους εμίλου, υπογράφα μου και η φανέλα μου, την εθελοντική. Εσείς την να μας τη δείξετε. Την οποία έχω δαμέ, την οποία έχω δαμέ, ναι. Όπως στο ίδιο δαμέ. Είχα που, δεν και καταλαβαίνετε, νομίζω φαίνεται inverted. Δαμέ που πάνω είναι ο Trevor, δαμέ ο Michael. Ναι, ο Φράγκλιν, εννοείται θα πληθεί ποτέ ότι φανελά. Εντάξει, και να μην τα αυτονοητά. Βάρτη μέσα σε λόφαν. Ναι, μες τα εγκαδρώσουν τη φανελά. Ναι, και οπότε πιάμε και το αυτογράφο εν τέλει, έφτιαμε και φωγραφία. Ναι, και είχε μια αστεία ιστορία άλλη που γίνηκε στο φωτομπούθ, δεν ξέρω σου το πάνω. Δεύτερη μέρα. Πέ μου και σου πω αν μου είπες, γιατί... Η δεύτερη μέρα... που επειδή να πιω που μιλήσα του και πια τούτον, επειδή στο φωτό μου πάλε, που ήταν γίνει φίλοι μου. Ναι. Και ξέρω ότι να πάει ο Τρέβορ τα. Α, όχι, μου είπες. Οκ. Και επειδή στο φωτό μου πάλε, αλλά άντε, νομίζω βασικά παίρνουν που τζαμεί κάτι, επειδή το δωμάτιο που είναι η βολουντιά σε δίπλα. Και είδα ότι ο Τρέβορ μέσα, αλλά άντε, θα ξαμπά, ξαυκάλω. Γιατί, όχι, ας πούμε. Αφού αν μπορώ. Τέλος πάντων, πως είποτα, προσπάθησα να μπω, ύστερα ανέδειχτηκε ο φωτογράφος, ύστερα φύγηκα έξω και ύστερα έρθεν μια θελόντρια και λαλί μου. Λαλί μου είναι ένα τελευταίο σε ευκαιρία φύγες τώρα. Και μπαίνω μέσα, να φκάλω τα, και δεν ήταν ο Τρέβορ. Ήταν ένας άλλος ειδοποιός, εντάξει. Ο οποίος δεν ήξερα ποιος ήταν. Και πέμουν κάπως εγώ, εντάξει, έμπηκα μέσα ποιον. Είπα μου, τα εντάξαμε οι θελόντες, μιλήσαμε ο φωτογράφος, κανονίσαμε να φκάλω φωτογραφία. Από αυκάλω τα. Και έφυγε εύκολα. Εύκολα, ένα άνθρωπο με έξω ποιος είναι. Τι είναι να έξερα ποιος είναι. Α, και την ώρα, ποιος είναι που είναι. Δεν ήξερα. Ναι, δεν πέρασε από το όνομα του. Άρα για να μην το κράτησες σημαίνει ότι είναι κάτι. Φίλε, από ό,τι είδα, τούτος έπαιξε... Τουλάχιστον σε 90 παιχνίδι ήταν κάτι. Δεν είναι παιχνίδι, ήταν ταινίες. Έπαιξε στον Battlestar Galactica μια φάση... Έπαιξε στο Supernatural. Σειρές και ταινίες που έπαιξε το οποίο δεν τα ξέρω. Τώρα δεν έχουμε επαφή. Αν πω το όνομα τώρα μπορεί να εξετοιμάζει ο κόσμος επειδή... Εν κάποιος ας πούμε. Τα είχα εν κάποιος που δεν τον ήξερα. Ας πούμε και για κάποιον είναι ειδωλόν. Ενώ εγώ λαλώ ότι δεν τον ήξερα και έφυγα κατά λάθος φοράφια μαζί του ας πούμε. Ναι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν ποιος είναι ο Michael και ο Trevor. Που εντάξει,
Ναι. Φίλε, Mark Shepard, το όνομα του ανθρώπου. Okay. Από ό,τι λέει, είδαμε, English actor και musician, έπαιξε τον Demon King of Hell. Cowley on Supernatural, λέει, έπαιξε πάτω στα Galactica. Ένα σχόλιο, δεν έχουμε επαφή, αλλά... Δεν έχω ιδέα, μακάρι αν καλά, αν καλά, ρε φίλε, είδαν για μέ, ευκάλα, λέω του, nice to meet you, άλλος, δεν πάτω, πάνω, δεν ξέρω. Thank you. Ποιος εμπούσε ρε Μάρκο, φίλε. Ποιος εμπούσε ρε φίλε, το έκανε μου, nice to meet you, κάνε τη φορά, έκανε μου, Μάρκο. Πόσο διαφορετικό είναι άμα, άι κάνες meet τον άνθρωπο, τίποτε complex, τίποτε άγχος, και μετά πριν να σπένεις κόσο πάνια, τι ας πω. Ναι, μόνο σπώ, ναι, αντιβάλλω και την φωτογραφία. Αν δείτε την έκφραση μου στη μια φωτογραφία και στην συγκρίνεται να καταλάβετε πόσο ψυχισμένος είμαι στη μια που δεν ξέρω ποιος είναι και πόσο χαρούμενος είμαι στην άλλη που ξέρω ακριβώς που είμαι και τι κάνω και πόσο το νιώθω. Ναι. Λοιπόν, αυτή ήταν η εμπειρία που το Comic Con. Φίλε, απίστευτη. Και εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι ο Μάικλ είναι που τα αλήθηκε ο Μάικλ. Εννοείς στο κίνημα του και στο vibe του και σε ουλά. Ουλά. Οι κουβέντες του είναι οι ίδιες, είναι on character at all times. Ο Τρέβορ δεν είναι, για τους που νομίζουν ότι είναι, και ο Φράγκλιν δεν είναι. Ναι. Ο Τρέβορ είναι καρτερούσα το, γιατί εντάξει, μπορείς να είσαι. Είναι ποιος έγινος άνθρωπος, ναι. Ας σου πω, γι' αυτό που μου αρέσει ο Μάικλ παραπάνω εν τέλει. Επειδή ο Μάικλ ήταν, ρε μίλα μου και νιώθω ότι μιλά μου γίνος. Ο Τρέβορ ήταν άλλο, νιώθω ότι είναι άλλος. Μιλάς με τον Μάικλ, δεν μιλάς με τον ηθοποιό που παίζει τον Μάικλ. Ναι, με τους άλλους μιλούμε με τον ηθοποιό. Ο Φράγκλιν ήταν ο πιο off the, ας πούμε, εκτός του ρόλου. Ο Τρέβορ ήταν απλά κανονικός άνθρωπος, πολύ λογικό, γιατί ποιος είναι μπελός κοκαρισμένος. Σπάζει ανθρώπου και σπάζει μπουκάλες, σπάζει κέλλεν, ας πούμε. Εντάξει, εννοείται το πράγμα, αλλά ο Μάικλ ήταν πιο μεγάλη, πιο εντυπωσιακό. Και επίσης η κουβέντα που κάναμε μαζί του ήταν και έτσι wholesome πολλά. Ναι, ακούστηκε πάρα πολλά όμορφη κουβέντα. Ναι, πολλά ώρα κουβέντα. Είσαι με τον άνθρωπο έτσι κουβέντα, ενώ σου, wow, ρε πέλ. Ναι, ήταν wow, ήταν wow. Oh my god. Και τούτον έκαμε να κάνω realize ότι ο Μάικλ ήταν που είχα πει χαρακτήρες γενικά από τα video games. Έξερα το πάντα, αλλά μετά που γίνει και τούτον, λαλό, ναι ρε φίλε, ο Μάικλ. Και επειδή ήταν στον GTA έπαιξα πριν χρόνια, ενώ εξιάσα και λίγο, έπαιξα τους χαρακτήρες που τότε. Σίγουρα, είναι πάρα πολύ. Αλλά από τον ίδια και που κοντά και νιώσα το appreciation, ναι, εντζάμε. Και είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Και είναι και το θέμα που να θέλω να ανοίξουμε σήμερα για τους αγαπημένους playable characters σε παιχνίδια. Και ναι, ο Μάικλ είναι ο οικογενειάρχης, ο Αμερικάνος, ο... που προσπαθεί, έχει μια γυναίκα, προσπαθεί ξεφύγει από το βαρεθόν του, ξέρεις, κάνει αισθήσει και όλο το πράγμα. Να φκεί τα μαύρα. Να φκεί τα μαύρα, είναι εγκληματίας, εξύπνος, ξέρω, αλλά την ίδια ώρα είναι Αμερικάνος που κάθε πας στον καναβέν και τρώει τα ροπούλε και θυμάσαι που έχει το όπισο να κάτσεις πας στον καναβέν, έχει τηλεόραση. Φίλε, είναι γίνος τα, είναι ατσίριες, έχει πισίνα του, παίζει ο τένις του. Ξετοιμάζει ο γιον του, ξέρω εγώ, αλλά ρε, χαϊρεύτα πά, ξέρω πάντα. Βουρά το κοπελούιν της κόρης του που πίσω, ναι, ναι, πάει και σπάζει το σπίτι του τενίστας, όχι, του Ιόκα. Ναι, Ιόκα, που τράβησε το σπίτι με το... Ναι, ναι, που τόσο ρεγκάδος και χρωστήματα και πάει και κλέφτει οι τράπεζες για να τα βρει πίσω, ξέρω, πολλά όλος ο Μάικλ σαν χαρακτήρας. Στο μεταξύ, ρωτήσαν τον ποιον το αγαπημένο του Λάιν και είπε για το... Έχει μια φάση που είμαι με το yoga teacher και λέει «Namaste», ο yoga teacher. Και ίσως λέει «Namaste, go fuck yourself», κάτι έτσι. Ή «Nama, go fuck yourself». Ναι. Τι είναι όλοι το αγαπημένο του line. Wow, ok. Ναι. Most probably, τούτα, για να... Τα είχα επειδή είδα αρκετές φορές interview που ανθρώπους έτσι. Τα είχα most probably τούν το πράγμα μπορεί να φύγει και... Δώσε εξίσω. Τα είχα να ήταν improvisation και γι' αυτόν το αρέσκει τόσο πολλά. Μπορεί, ναι, μπορεί. Πάρα πολύ chance. Επίσης είπαμε στο πάνελ ότι έχει πολλά cutscenes τα οποία δεν τα βάλαμε στο παιχνίδι και έχει πολλά ωραία κουτζίνα και πολλά ωραία bloopers, πάρα πολλά είπαμε. Εντάξει. Α, και το άλλο που είπαμε πριν, ναι, προσπάθησα να πιάμε information για το GTA 6. Δυστυχώς, δοκιμάσαμε πολύ και από το πάνελ και από κοντά. Και είπα, με μας ωραία τίποτε, έθαμε τίποτε. Ερωτήσαν τον Ταχα να είσαστε στο επόμενο. Ναι, λογικά είναι εξηγημένοι από τη Rockstar. Ναι, τίποτε. Τα σοβαρέψαν κιόλας, αλλάξαν το mood τους μόλις τους ρωτήσαν και σοβαρέψαν κι αν κάπως μας πει τίποτε. Μαλάκα, σκέφτουν. Ναι. Οπότε, ναι,
Ναι, άρα θέλεις να πεταχτούμε σιγά σιγά στην επόμενη μας κουβέντα που έτσι μπριφ, έτσι θα εστιάζουμε. Ναι, είπα για ο Μάικολ σαν ένας από τους αγαπημένους μας. Φίλε, εγώ έχω ένα άλλο αγαπημένο χαρακτήρα, τον οποίο εν δεν είσαι πολλά μαζί του, δηλαδή εν είσαστε φίλοι, αλλά για κάποιο λόγο εμένα και ο χαρακτήρας αρέσκει μου να παίζω το παιχνίδι για να τον βιώνω το χαρακτήρα, όχι για να νιώθω ότι είμαι εγώ χαρακτήρας, να καταστήνω. Επειδή στα παραπάνω παιχνίδια όταν παίζω με ένα χαρακτήρα νιώθουμε ότι εγώ είμαι ο Link, ας πούμε. Μπορεί, εξαρτάται. Ναι, εξαρτάται σίγουρα. Εξαρτάται από το game. Ποιος είναι ο φίλος? Ο Geralt of Rivia. Το Witcher. Ο λόγος που το αναφέρνω είναι επειδή αρέσκει μου πολλά το μυστηριώδης. Ναι. Ακόμα και ο τόνος της φωνής του που είναι κάπως. Ναι, ο ηθοποιός, πολλά καλός. Πάρα πολλά. Ας σου πω, ο Geralt και για μένα είναι top, απλώς ένιωθω αξιός να τον πω σαν αγαπημένο μου χαρακτήρα, γιατί δεν έπαιξα προηγούμενα και έπαιξα μόνο το 3 και θωρείς τον που εξελίσσεται και γίνεται και ως άνθρωπος που γίνεται, αλλά χωρίς να ξέρω τον background του νιώθω ότι δεν έζησα αρκετά μαζί του για να πω, ναι, ξέρω τον καλά και νιώθω τον και αλλά σίγουρα το end result εν τσάμε, εν απίστευτος, τα responses του σε όλα τα side quests και λοιπά, ο άνθρωπος, ναι. Επίσης να αναφέρω ότι οι χαρακτήρες που είναι από τώρα είναι χαρακτήρες οι οποίοι έχουν, πώς θα το εξήσω, εν η βάση του παιχνιδιού, δηλαδή θα εστιάσω σε Samus, Link. Ναι. Επειδή πιστεύω ότι είναι τα παιχνίδια και αρκετά παιχνίδια, ο χαρακτήρας είναι το παιχνίδι παραπάνω, παρά ο χαρακτήρας. Ναι. Ή τα gadgets τους, ή τα... Ακριβώς, ναι. Ή, ξέρεις, ούλον το πακέτ. Ναι, εμείς μιλούμε για προσωπικότητα και ψυχή και επιλογές και βιώματα και τούντα πράγματα. Παραπάνω. Και πώς το βγάλουν, αποφάσεις που παίρνουν για τον εαυτόν τους και γενικά όχι απλά σκοτώνω με πόσες σωστά το χάρι. Ναι. Ακριβώς. Αλλά ναι, Geralt of Rivia είναι ένας fearless πολεμιστής. Πολεμιστής είναι. Αντάρτης. Έχει απίστευτα skills, tracking, combat και διάφορα άλλα. Γενικά και η ιστορία του Witcher 3 είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και με εκείνον τον χαρακτήρα στο κέντρο να κάνει τις αποφάσεις είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον γενικά το τι γίνεται. Έχει μια όμορφη ιστορία πίσω από το πώς έφτασε έναν Witcher, ειδικά στο συγκεκριμένο house τέλος πάντων. Και αρέσκει μου πολλά και το στοιχείο του ότι ο κόσμος θεωρεί το σαν τέρας, σαν outcast, σαν... Ναι. Που το πράγμα βάλει έναν ωραίο layer μες στο παιχνίδι και γενικά δεν είσαι με τον χαρακτήρα παρόλο που είναι ένας άψυχος, σε εισαγωγικά άψυχος και έτσι σκληρός ας πούμε χαρακτήρας, θεωρείς ότι είσαι φάσεις που... Σκληρός δεν είναι άψυχος. Ναι, είναι άψυχος, απλά τα circumstances ίσως να τον εφτάσεις σε σημεία να είναι άψυχος. Δεν μπαινώ, τα χάω ότι έχει κάποιες αποφάσεις που τις παίρνει πολλά έτσι απόλυτα. Αλλά και άλλα σημεία στο παιχνίδι που θεωρείς ότι είναι ευαίσθητος, είναι ένας άνθρωπος, είναι εντός ναι, ναι. Προσπαθούμε να μην κάνουμε σποιλιάς για το παίξα γιατί είναι παιχνιδάρα. Ναι. Αλλά ναι, σποιλιάς θέλω να πω πράγματα που γίνονται στην ιστορία και πώς αντίδρα ο χαρακτήρας. Αλλά ναι, έχει φάσεις που όντως δείχνει άλλη πλευρά του ο χαρακτήρα του. Και ναι, θεωρώ πολλά ωραίος τύπος, ας πούμε. Να πει να την πείρα μου μαζί του. Ναι, κάνω τη σειρά. Ναι. Οκ, θέλω να πεις παραπάνω ή να πάω στο επόμενο μου τώρα. Όχι, τούτα για τον Geralt, εντάξει. Για τον Geralt όπως μιλάς εσύ τώρα, θέλω να μιλήσω για ο Kratos. God of War series, εν τούτον ότι ο Kratos, αν παίξεις μόνο τα νέα παιχνίδια και το δεις όπως ένιζαμε, ξέρεις τη μισή ιστορία. Και έτσι νιώθω ότι ξέρω και εγώ με τον Geralt που είναι παίξει τα λαγιά. Ναι. Θωρείς πόσο να αλλάσεις άνθρωπος. Και εσύ που λαλείς ότι είναι ο Geralt σκληρός outcast και ξέρω εγώ. Τι να εκτιστήκαν μέσω της ιστορίας των προηγούμενων. Πιστεύω, δεν τα παίξα ούτε τα βιβλία, θυκιάσα ούτε η ταινία anyway. Σίγουρα υπάρχουν και στο Witcher 3, απλά και στο 1 και στο 2 όσο ζεις το χαρακτήρα, έχεις τα παραπάνω in mind και είναι αυτόματα. Ναι. Και θωρείς πώς καταλήξεις. Εγώ θωρώ ότι θωρώ έναν Geralt after the storm.
Ναι. Όπως το Kratos με τα reboot τώρα. Μπράβο, ναι. Και καμία σχέση, ρε. Καμία σχέση. Οπότε, ναι, ο Kratos κάνει γίνον για μένα που ήθελα να κάνει τον Geralt αν έπαιζα προηγούμενα ή θα έκανε τον Geralt αν έπαιζα προηγούμενα, ενώ ότι έζησα τον, έπαιξα τα ούλα. Έζησα τον που αμυτσής, επιπόλαιος, ήταν θυμωμένος, κόκκια σφάγα, ας πούμε, ήταν πολύ εγωισμό, με θυμών και νομίζει ότι βαστά ο Θεόν που τα... Ναι, που τα κέρατα. Ναι, όντως εβάσταντος όμως. Νόμιζε, εντάξει, ήταν πολλά... Debatable. Μιλούμε τώρα, εντάξει, είναι Σπαρτιάτης με θυμών Σπαρτιάτη, που είναι και απειλήτη στο παιχνίδι. Yep. Μιλούμε για τον πιο δυνατό Warrior, ας πούμε, έναν άνθρωπο που ήρθε μες στη... Είναι τον Black Hole της ελληνικής μυθολογίας. Ανοίξουν και τραβήκαν όλοι μέσα. Έθαρα από παραπάνω. Ναι. Νομίζω ότι είναι η παραπάνω ξέρω την ιστορία, αλλά θα πω πολλά. Είναι ο γιος του Δία. Είναι η Μύθεος. Και το μου αρέσει πολύ, ο Κρίτος, ότι έκαμε τον το path of έτσι, revenge και έτσι, εκδίκησης και avenge και τούτα όλα και μίσους και θρηκότητας. Και έπιανε αντίκτυπο πολύ. Δηλαδή έχασε πολλά πράγματα, οικογένειες, αφού έγιναν πολλά πράγματα. Ναι, είχε πολύ λίλος. Και μετά τα λάθη του έρχονται και βρίσκουν τον, καταπλακώνουν τον και έρχεται στο επόμενο τον God of War, άλλος άνθρωπος. Μεγάλος, πέρασε τη ζωή. Πέρασε τη ζωή, έκαμε μωρόν πλέον άλλον, είχε και μωρά πριν, αλλά ναι, έκαμε μωρόν άλλον, σε άλλη μυθολογία, που είναι αστείο. Ένα αστείο επειδή έλειγε, τέλος πάντων, αναγκαστεί να πάει σε άλλη μυθολογία για κάποιον λόγο που και που παίξαν το 3 ξέρουν και ναι, φέρνει την οριμότητα και θεωρείς ότι εκείνος ο άνθρωπος, ο τύπος, ο απόλυτος, ο συντηρητικός πας στις αξίες του, ο έφα τη ζωή μου κουταλάκι, στη ζωή μου φάτσισα και μάθα και ρε Μιτσί, Ροκολέ, Αντρέα, τα μικιά σαν εσέ, κουμπαρίζω, ας πούμε. Εγγύνος άνθρωπος, αλλά για να γίνος άνθρωπος ενώ ότι έμαθε που η ζωή του γίνος. Και θεωρείς ότι τα κακά που έκαμε, ακόμα κάνουν το haunt και they always will. Και θέλει το γιον του να περάσει ναι, να πάει σε εκείνη τα μονοπάθηκια. Θέλει ο γιος του να ξεκινήσει, επειδή ο Κρέτος επί εν πλην 50 και τώρα είναι στο 0, ας πούμε. Θέλω ο γιος του να ξεκινήσει από 0 και να πάει στο συν 50. Και τούτο που λαλείς επίσης δείχνει και μέσα στο παιχνίδι, ειδικά στα τελευταία και το Ragnarok και το God of War, τα reboot. Παιχνιδάρες, ειδικά το Ragnarok. Παιχνιδάρες, απίστευτα παιχνίδια και τα δυο. Δεν χρειάζεται καν να σας πω τον το πράγμα. Άκου, το πρώτο αρέσκει μου, αλλά έχει λίγο... Και το πρώτο είναι παιχνιδά. Και το πρώτο είναι παιχνιδάρα γιατί... Είναι παιχνιδάρα για John Benny. Γιατί αν δεν παίξεις το πρώτο, το δεύτερο δεν κάνει τίποτε. Είναι τίποτε, συμφωνώ, αλλά το δύο είναι... Το Ragnarok είναι... Πίστευτο ρε, πίστευτο. Ένα πίστευτο λάδο. Άτε, εσύ Majora's Mask και εγώ Ragnarok. Του είναι το θέμα του γονιού και του parenthood γενικά και το πώς και του της υπερπροστασίας που έχει για τον γιον του που έρχεται από το δικό του παρελθόν είναι κάτι άλλο που με τράβα στο χαρακτήρα, είναι κάτι άλλο που μου αρέσει που το κάνει explore το παιχνίδι και εστιάζει στον τη σχέση με τον γιον του. Ναι, και ως που στάζει και ο γιος του κάνει κάποια πράγματα που ήθελα εγώ, πως πάθα κάμα από τις spoilers, θεωρείς ότι ξεκινά και αποδέχεται ότι ρε, ο γιος μου είναι άλλος άνθρωπος και να κάνει δική του πορεία και πρέπει να εμπιστευτώ. Ναι, είναι πολλά ρεαλιστικό approach σε ένα φανταστικό κόσμο που είναι πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά και το character building του ανθρώπου είναι απίστευτο. Σαν τα Μόνικα. Έναν άλλον έτσι ωραίο element είναι ότι πολλοί που παίξαν έβαλαν αυτούς μες σε τους. Πολλοί που παίξαν τα original παιχνίδια στο πλαίσιο 2, το 1, το 2, πλαίσιο 3 κλπ. Μεγαλώσαν μαζί με το Kratos. Δηλαδή, μπορεί οι γίνοι να γίναν μετά 28-30 και είχαν μωρά ήδη και παίζαν το Ragnarok που... και είναι ωραίο για γίνους ένας παραλληλισμός στην αληθινή ζωή που νιώθουν ότι ταυτίζονται, ας πούμε. Ότι ήταν γίνος ο χαρακτήρας. Εγώ, εντάξει, είμαι ροκολός, δεν έχω μωρά. Και επίσης έπαιξα παιχνίδια όχι τον γίνο του πλήσιο 2, έπαιξα τα πιο μετά, απλά αγοράσα τα και έπαιξα τα. Οπότε ναι, αλλά και τούτο είναι πολλά πολλά ωραίο στοιχείο του χαρακτήρα ότι ταυτίζεσαι, κάποιος κόσμος ταυτίζεται αληθινά με τον άνθρωπο. Ναι, 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 εσύ είσαι ταούλ.
ούλα που είναι αρκή, να σπρώ. Ναι, ούλα που είναι αρκή. Στα ιδιοδρομία του ανθρώπου, ναι. Okay. Φίλε, πάντως, στην ίδια κατηγορία, γιατί βρίσκω ομοιότητες. Ο επόμενος χαρακτήρας που να πω εγώ αναμενόμενο είναι ο Τζουέλ που το δελαστώας. Ναι, ναι, είμαι σίγουρο. Που είπες ομοιότητες, αλλά όχι. Τα ομοιότητες εννοώ θυμός, παρελθόν, δύσκολον, μια μητσάν. Μπράβο, και λίγο parenting figure. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι, για να μην εστιάσουμε πολλά στον Τζουέλ, γιατί θεωρώ ότι είναι από τους πιο γνωστούς χαρακτήρες, τώρα και με τη σειρά φυσικά, θεωρώ ότι τούτα που είπαμε για το Kratos ισχύουν και για τον Τζουέλ. Εντάξει, ο Σιέρος στο ίδιο βαθμό, δηλαδή ο θυμός που είχε ο Kratos σκοτώνει θεούς, ο θυμός που είχε ο Τζουέλ, ξέρω εγώ, είχα που να σκώσει τον άλλο με το όπλο. Ναι, ναι. Αλλά ναι, θεωρώ ότι είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι πάρα πολύ ανθρώπινος. Καταρχάς, είναι closest thing σε έναν άνθρωπο που μπορείς να βρεις σε ένα παιχνίδι. Γιατί παραπάνω είσαι σε έναν φανταστικό κόσμο, κάπου αλλού που μπορείς να, όσον και να θέλεις, η σύγκριση γίνεται μεταφυσικά. Σαν σύμπαν που μπορεί να υπάρξει, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Και με τον Τζουέλ, ένας άνθρωπος ο οποίος, όσο μεγαλώνει ο κιόλας, συσχετίζομαι παραπάνω. Δηλαδή, κάποιοι διαλόγοι και κάποια πράγματα που έλεγαν όταν το έπαιζα το παιχνίδι που ήμουν πιο μικρός, δεν τα καταλαβαίνα, γιατί δεν μπορούσα να μπω στη θέση ενός πατέρα. Ούτε τώρα μπορώ, αλλά επειδή είμαι μεγάλος αλλιών, μπορώ να σκεφτώ, να πω, α, ναι, αν είχα εγώ, ας πούμε, μια κόρη ή ένα κόρη, τι να έκανα. Και ο main λόγος που αγαπώ τον χαρακτήρα, αγαπώ τον χαρακτήρα επειδή έχει πάρα πολύ τα ένας χαρακτήρας που θεωρείς ότι είναι καλός, αγαπά, κόφτη τον. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος ας το εξηγήσω, ναΐβ, κοκκί, μπεντίζει ας πούμε τίποτε που λέει όλος. Κόφτη τον και για την Ελή και για τους άλλους γύρω του, αλλά ταυτόχρονα... Γενικά, ναι, responsible ας πούμε, ζήσω είναι το έτσι. Ωραίος χαρακτήρας, σίγουρα. Εγώ δεν συμφωνώ με κάποιες πρώτες επιλογές του, τουλάχιστον σαν μητσής που το παίξα, μιλούμε τώρα πριν πολλά χρόνια. Αλλά σίγουρα είμαι πολύ ωραίος τύπος. Αν ξαναπαίξω στο παιχνίδι τώρα που είμαι πιο μεγάλος, όπως λέει, εσύ μπορεί να πιάω κάποια έξτρα στοιχεία του χαρακτήρα τα οποία να ταυτίσω παραπάνω, να χτιμίσω παραπάνω και να βρω αξία μέσα τους παραπάνω. Εντάξει, σίγουρα μες στους top, αλλά όχι που τους top. Όχι, έχει πολύ depth, είναι και αυτό που μου αρέσει. Και είναι κάτι there που είμαι κάπως, είναι το πράγμα που μου αρέσει στο χαρακτήρα. Αρέσει και μου το ότι έχει depth και όσες φορές θα το παίξεις, στις εκφράσεις, στους διαλόγους, στις πράξεις που κάνεις, καταλάβεις κάτι παραπάνω για τον άνθρωπο και εκείνον που εμένα με τράβα να, ξέρεις, να τσιπάνω. Αλλά ναι, τούτα. Geralt και Joel. Λοιπόν, εγώ να πάω στον αγαπημένο μου Assassin. Που τα Assassin's Creed. Εντάξει, πολλέ μην τυπέιτα μέσα, αλλά σου πολλούς Assassin's, ενώ μπορώ να θίξω κόσμο τώρα. Εγώ καρτερώ να πεις έναν και αν δεν τον πεις να σε κλείσω. Νομίζω εθόμπο. αλλά πρέπει να σου πω. Καταρχάς πρέπει να πω κάτι σοβαρό. Δεν έπαιξα τα παιχνίδια που το Unity και μετά δεν τα έπαιξα. Δεν έπαιξα το Origins, δεν έπαιξα το Valhalla, δεν έπαιξα το Odyssey, δεν έπαιξα το Origins. Sorry. Το Unity δεν έπαιξα το Syndicate. Μπέρασε φίλε μου, δεν χάνεις πάρα πολλά, χάνεις λίγα μόνο. Το Odyssey ακούσα πολλά καλά, μόνο γίνω θα παίξω. Για δύο μπους άλλο μόνο. Ντά, τέλεια. Οπότε εγώ μιλώ για τους παρέες, τους παγιούς ρε φίλε. Τους Original, τους OG. Ρε και νουρ και ένα Assassin's ρε, RPG Warriors. Δεν Assassin's. Οκ, εγώ μιλώ για τους Altair, για τους Ezio, για τους Honor. Ναι, μιλώ για Genus, εντάξει. Ο αγαπημένος μας Assassin είναι ο Edward Kenway. Ο πειρατής. Αφού είναι τον πειρατή, είναι τον πειρατή, δάμε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι προετοιμάζεσαι να πω Ezio επειδή... Όχι, είμαι σίγουρος ότι αφού είναι το καλύτερο να σας σκέφτει, φίλε. Πρέπει να πω ότι ο Ezio αρέσει μου μόνον στο Revelations. Ήταν πολλά το αγαπημένο μας Assassin's Creed.
το δεύτερο, ας πούμε, μετά το Black Flag. Πολλά grounded, όντως, έχει ενδιαφέρον. Είναι πολλά ωραίος παιχτητσιά. Είναι μάστρος. Είναι φίλος, παντοτινός, καλός που το δημοτικό. Εμπειρός. Εμπειρός που να κάτσω στον Εύρο μετά από 20 χρόνια και να κέβω νόμον και έλα ρε φίλε μου τα ρε κουμπάρε καρτέρου. Έσπαξα δυο δάμε στη Ρώμη πιο κάτω χτες και... Και να με αρέσκει μου, στο Brotherhood και στο 2 δεν μ' αρέσει ποτέ. Sorry, sorry ρε κοπέγια. Τόσο πολλά, τα εσάρεσαι, εσάρεσαι ξά εν... Εν τον αντιπαθώ αλλά ήταν... Τι είναι το εντάξει, ενώ χαρακτήρας. Εντάξει, όλα να κάνουμε δουλειά του άνθρωπος. Με πιερώνετε, μισθωτός, εντάξει. Φάζει κόσμο, τσάι. Δεν καμίζουν το extra step να πω ρε φίλε, είσαι παίχτης για μένα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Edward γιατί μου αρέσκει. Ο Edward αρέσκει μου γιατί είναι ο χαλάρας, εντάξει. Είναι ένας χαλάρας τύπος ασάσι, δηλαδή όλοι ασάσι παίρνουν το σοβαρά. Δηλαδή γίνονται να κάνουν introverts, να κάνουν ενός κόσμου. Λίον destiny driven. Ναι, destiny driven, μπράβο, είναι το fate μου και πρέπει να κάνουν το πράγμα. Είμαι πολλά σοβαρό και ειδικά ο Κόνορ στο 3 τα χάτσιος άνθρωπος δράμα. Ναι, δράμα, είναι δράμα και ο άνθρωπος. Δράμα, δράμα. Ενώ τόσο είναι ο παππούς του εντωμεταξύ, ο Εντουάρ. Ναι, ναι, ναι. Είναι χαλάρας. Φίλε, ζωή λίγα, όχι ζωή γλυκιά, πάνε να κάνουν τη δουλειά μας. Εντάξει, έτυχε να μην τσοθάσει εντωμεταξύ, αλλά... Είμαι πειρατής. Είμαι πειρατής, αλλά να πάω να λουτάρω, να πάω να πάω γύρω μου, πίνω τις μπύρες μου, τους πειρατές μου στο πλοίο. Είμαι παρέας με τον Blackbeard που εμπελός ας πούμε και πέντε κουβέντες. Έπως. Εν τούτο ήταν άλλος πως ο τρόπος που αντιμετώπιζε το quest του ας πούμε, ήταν το χαλάρα. Και τον άρεσε μου επειδή ήταν πιο άνθρωπος, ήταν η μηχανή και το fate, είμαι αμένος πασίον το fate και πρέπει να αποκτήσω το πράγμα. Επίσης, looking wise ήταν ο πιο ωραίος ρε φίλε, εξαθώ, μαλλούι, ωραίος τύπος. Σεξουγιάρτο, Εξουγιάρης ήταν και leader, ας πούμε, είχε μπουκάτω του κρου, ενώ οι υπόλοιποι ήταν πιο solo adventures, ενώ τούτος είχε adventure με ομάδα παραπάνω. Και νιώθα ότι θέλεις το interactions του, θέλεις, παρέσεις του, ξέρω, καταλάβεις. Και ήταν πολύ απόλυτος, ήταν χαλαρός και τούτο ήταν το πιο έτσι ωραίο, ενώ και με άλλη διάσταση του Assassin's Creed. Assassin's Creed ήταν η πιο συγκεντρωμένη, επικεντρωμένη. Πιο cool χαρακτήρας παρά οι άλλοι. Ναι ρε φίλε, ναι τα είχα ήταν σαν αλλά είσαι λίγο άνθρωπος ας πούμε. Οι υπόλοιποι ήταν μηχανές, πάω στο σκοπό μου. Εντάξει και έτσι ήταν, αλλά πιστεύω ότι ήταν επειδή απλά ζήσαμε σε τρία παιχνίδια. Ναι και επειδή αρκεί, τα είχα επειδή εκείνος με ξεχνούμε ήταν πριν Κυπόπουλον, ήταν... Ναι ήταν άλλον. Καταλάβες, άλλον να σε χαλαρώσει επειδή είσαι πλούσιος και άλλον να σε χαλαρώσει επειδή είσαι πας στο δώσου και χαλαρώνεις ας πούμε. Πας στον deck ρε φίλε και παίζουν τραωθκές και λαλείς τους. Φίλε, παρέθες, αν μ' ανοδήγας το πλοίο και παίρναν κοινάτα και τραωθκιά. Απλά... Ακόμα θυμούμε τα. Ρε να παίξουμε Black Flag. Να παίξουμε ούλα. Ναι, το Black Flag με αξί είναι παιχνίδα ρε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν... Το παίξω πόσο είναι να μ' αρέσει, αλλά για τότε... Ξέρεις το και εσύ, ξέρεις το και εσύ. Αν κάτι είναι παιχνιδάρα, είναι πάντα παιχνιδάρα. Συμφωνώ, απλά θέλω να προτείνω σε κάποιον που δεν το παίξε. Παίξε το αξίζει εδώ και τόσα λεφτά το πιάσεις, επειδή δεν ξέρω τώρα αν έπαιξε κάτι παρόμοιο, αν έπαιξε... You know. Ναι, ναι, μιλούμε ναι. Τώρα για Black Flag και πριν το Sea of Thieves, ας πούμε. Εγώ ήταν να λαλούσα... Ήταν το open world μας, πειρατικό παιχνίδι... Που είναι καλύτερο όμως. Του γερού. Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο να συγκρούμε. Νομίζω είχαμε το Rise να παιχνίδι. Αλλά ναι, ήταν γίνει το πράγμα. Ήταν πολλά ωραίο πόλεις και είχαν ωραίες αποστολές. Είχαν πολλά ωραία νησιά. Είχε πολλά ωραίο DLC, το Freedom Cry με το Μαυρί. Ναι, ναι, έπαιξα το και σκέφτω ότι το Rare που φτιάχνει το Skull & Bones. Skull & Bones πολλά άλλο, και ο Ubisoft που ήταν πολλά καλό. Νομίζω Skull & Bones, ναι. Ναι, και είναι το πράγμα έγινε για ανάγκη πριν πολλά χρόνια και βασικά η βάση του ήταν το Black Flag gameplay που πάει και λουτάρεις και έφτιαξε τώρα. Δηλαδή θα εξηγήσω τόσο ωραίο ήταν και το παιχνίδι Γιόντζορ. Σκέφτομαι. Όχι, ναι. Εγώ το μόνο που να πω για τον Black Flag είναι ότι αν είσαι φαν εσύ που βλέπεις Assassin's Creed και έπαιξες αρκετά, ξέρω εγώ, θεωρώ ότι a must μέσα στο series. Δηλαδή αν είσαι φαν και θέλεις να πεις θέλω να παίξω όσα πιο πολλά Assassin's Creed μπορώ και δεν το παίξες τσιν το Assassin's Creed. Ναι, ναι. Νομίζω εδώ και μέσα. Ναι. αυτά για τον Edward. Έχεις εσύ άλλο χαρακτήρα να πεις. Φίλε, δεν ετοίμασα άλλο χαρακτήρα. Ετοίμασα δυο έτσι κουβεντούλα. Εντάξει, έχω άλλο έναν εγώ. Που είναι ο top.
Ο top of the top. Είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας ever, ας πούμε. Ναι ρε. Είναι... Είναι ο αρφός σου, ας πούμε. Ενώ... Ναι. Δεν είσαι έτσι άνθρωπο, είσαι έτσι άνθρωπο. Είναι ξέρω αν τον εξής τον χαρακτήρα. Και μπαγιός χαρακτήρας. Δηλαδή χαρακτήρας που τα παιχνίδια του πλέον υπάρχουν, αλλά είναι τόσο top of the charts. Οκ. Hitman. Agent 47. Ξέρεις τον? Το Hitman, τον Agent 47. Ναι. Τι εννοείς, ο φίλος μου καλός. Φίλος σου καλός, αλλά πότε γίνει φίλος σου καλός? Εντός το σημαντικό, πού σου θα σου πω τώρα? Absolution. Ωραία. Κι αμέ, είναι η φάση που αλλάζει. Ο Hitman αληθινός, ο γνήσιος ήταν στα πρώτα. Το έναν, το δύο, το Contracts και το Blood Money. Εγώ το παιχνίδι που μεγάλωσα με τον αρφό μου είναι το Blood Money. Και το παιχνίδι μεγάλωσαμε. Αρρωστιά. Πού να ξεκινήσω τα. Όχι, όχι. Πέσαν ούλα. Πέσαν το μικρόφωνο. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολλά biased. Επειδή ήταν το παιχνίδι το childhood μου, έπια Xbox και έπαιζαν το παιχνίδι μου, ήμουν 6 χρόνων. Δηλαδή, και το παιχνίδι έπαιζα τα στάδια του, έπαιζα τα over and over and over. Ναι, εντζίν τον game, εντζίν τον κατάλαβα, οκ. Εντζίν τον game, άρα δεν μπορώ να μιλήσω. Εντζίν που βαστάς τον μοχλόν και έπαιζες έτσι, ας πω. Ναι, κλειστά μάθηκα και τώρα μάθηκα βάζω βάλω walkthrough δίπλα για να θυμηθώ εσύ εμπειριάρες, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν μπορώ να μιλήσω. Ένιωσε το, Jack. Δεν μπορώ να μιλήσω τα χαλιά το πράγμα, ρε, χωρίς να με μάγιας. Anyway. Πέμε μας δύο χαρακτήρα, όμως, για μένα. Ναι, χαρακτήρας είναι το σημαντικό. Man of all jobs. Εντάξει, δηλαδή στα παιχνίδια που έζεις, γίνεσαι, κάνεις disguises και αλλάσεις στολές και τι κάνεις. Βασικά, ο σκοπός των παιχνιδιών είναι ότι θέλεις να είσαι stealth assassin και σκοτώσεις έναν target. Εντάξει. Σε όλα τα παιχνίδια να κάνεις το πράγμα, αλλάσεις στολές, γίνεσαι disguised και καταφέρνεις να επιχειρήσεις να μπεις μέσα σε περιοχές που μπορείς να μπεις, restricted areas κτλ. Μιλούμε τώρα τόσο άνθρωπος throughout his career σαν Hitman. Γίνεται clown, γίνεται professional wrestler, γίνεται drummer, γίνεται shaman. Μιλούμε τώρα ότι shaman κάνει ritual. Θα μιλούμε ότι γίνεσαι drum και παίζεις τις drums απλά και μόνο γιατί sneakers μέσα στο στούντιο. Ναι, και είσαι undercover. Ναι, και τώρα γίνονται σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στα παγιά που είπα, σε όλα, στα γενούρκα. Και έχουν και πολύ in-depth, πάρα πολύ in-depth. Ναι, το Hitman 1-2-3 είναι παιχνιδάρες, ένα αμφισβητό. Απλώς ο χαρακτήρας, παραπάνω το origin story του έρχεται από τα πιο early παιχνίδια. Ναι, και η γραφή του σε ραλάσσε. Ναι. Και είναι ένας άνθρωπος κλόνος, βασικά είναι ένας κλόνος κυριολεκτικά. Το όνομα του είναι φορτίσαμε γιατί είναι ένα νούμερο κυριολεκτικά, είναι κλόνος με νούμερο. Έχει μπάρκο τσάμε. Έχει μπάρκο τσάμε, γίνωσε. Και είναι ultimate killing machine, τούτο, τέλος. Φτιάχτηκε για να σκοτώνει κόσμο. Έχει origin story που έφτρα από πολλά. Είναι έφτρα από πολλά. Και ένας κλόνος, τούτο είναι ένα νούμερο όπως είπα, έχει και άλλους σαν γίνον νομίζω. Κλόνος που βρίσκει στα πρώτα και δεν ξέρω τότε για πρώτα το παίξα το 2, το contract, το blood money. Και είναι heartless, δηλαδή είναι απαραίτητα χαρακτήρα. Ναι. Τίποτε. Σαν πως και παίζεις με έναν AI. Ναι, είναι, μπράβο, είναι AI, τον το πράγμα είναι. AI που πιάνει δεδομένα που ζει, αλλά γίνεται το πράγμα γίνει για να κατακτήσει ο σκοπό του και συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Είναι AI, είναι ρομπότ, είναι λέξον ρομπότ. Αλλά είναι AI γιατί μαθαίνεις αν παίζει, είναι τον το ωραίο. Ότι προγραμματίστηκε ένα πράγμα και κάνει μόνο το πράγμα. Μαθαίνει και κάνει adapt στο νέο environment. Ναι. Και είναι πολλά έξυπνος, πολλά αστείος. Πολλές φορές τα reactions του επειδή είναι cold. Αν απαντά. Σαν πως και κάνει τα κομικούς λόγους, αλλά σωρ μιλάς. Ναι, αλλά τσίνος είναι. Ναι, τα είναι τόσο cold as fuck που τα είναι αστείο, δηλαδή το παρέμει πλάι. Τα interactions του είναι priceless. Τσίνον που γίνεται μόνο είναι trained on ούλα τα όπλα, ούλα τα martial arts. Και όχι μόνο, όπως είπα πριν, παίζει δράμους άνθρωπος, κάνει rituals. Τα πάντα όλα. Είναι πράγμα. Μάιρας. Ναι, Μάιρας, μπράβο. Έχει ένα παιχνίδι, είναι σαν Βασίλης, νομίζω. Φίλε, δηλαδή, τα πάντα για να σκοτώσει το πλάσμα το ένα. Και την ίδια ώρα, είναι και cool τύπος πως συμπεριφέρεται, επειδή είπαμε ότι η Χαρτλέτ είναι πολλά witty, να κάνει αστεία έξυπνα, και ξέρω εγώ. Στο Absolution, που είναι το πρώτο παιχνίδι που έξεσαι εσύ,
το παιχνίδι που υποτίθεται προσπαθεί να γίνει άνθρωπος. Okay. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, προσπαθεί να γίνει άνθρωπος. Επέξα το παιχνίδι, αλλά δεν το θυμούμε καλά, γιατί εντάξει. Ναι, δεν ξέρω αν είπα αρκευκείς, αλλά φεύγει από το killing machine και γίνεται παραπάνω άνθρωπος. Αποκτάει πολύ πιο συναισθήματα. Που είναι ένα σχημό, απλά είναι περίεργο, δεν είναι με γίνον που ταυτίζουν ιδιαίτερα. Όχι, είναι καταλάβω, είναι ένα σχημό, αλλά νομίζω χάνει από το τζις του χαρακτήρα, ρε φίλε. Ναι, ναι, χάνει λίγο, προσπάθησαν να το χτίσουν λίγο. Εντάξει, είναι οκ, είναι too bad. Αλλά είναι και εκείνο το χείλμα που μιλώ. Και επίσης τα επόμενα παιχνίδια, το 1, το 2, το 3 που φύγαν πιο μετά, νομίζω εξακολουθεί να είναι λίγο heartless, λίγο. Ενώ το παρακάμα. Το τελευταίο χείλμα που έπαιξα, ο λόγος που το έπαιξα είναι επειδή άκουσα ότι είσαι καλά level designs. Αλλά η ιστορία, όντως, και ο χαρακτήρας, εμμετραβείς. Δηλαδή, πλέον νομίζω δεν εστιάζουν. Με εστιάζουν στον gameplay. Τούτο με κοφτεί. Anyway, ο χείλμας είναι σπένι, τάχα, εντζίνει μηχανή, εντζίνει μπορείς να αλλάξεις τον κλόνο. Ναι, ναι, ναι. Ενώ πως το πουλαλούμε τα AI να αποκτήσουν συναισθήματα και τα ρομπότε να μας σκοτώσουν ούλου και να έχουν consciousness, εντούν το πράγμα ακριβώς που προσπαθήσαν να κάνουν με τούτον, ότι ξαφνικά έκαμε wake up που το κλόν element που είναι, αλλά λίγο παρέ, είμαι και ο ένας άνθρωπος, έχω λίγο συναισθήματα, έχω και εγώ rights να νιώσω και να συμπαθήσω κάποιους άνθρωπους παρά από άλλους. Οκ. Αλλά δεν δουλέψε τόσο καλά νομίζω με το Absolution και καλύτερα να κάνουν stick στο original concept. Τώρα είμαι ο τελευταίος που ήθελα να μιλήσω. Agent 47 καλώς το τέλος, κλείουμε με σφαγές. Ναι, η φανέλα του... Ξήσαμε μια φανέλα τώρα. Η φανέλα του δημοτικού που κάνεις στην έκτη δημοτικού. Oh my god, ναι, με τα ονόματα που γράφεις πάνω, ξέρω. Μπράβο, και από φοιτήση, που λέει βάλαμε Minions και εμένα το Minion ήταν ο Hitman. Αλλά σε Minion και με το όνομα μου κάτω. Και τώρα 10 χρονών Δημήτρης, Ξουζή και Λέντου, Κέλλης. Τέλεια. Και είναι το τατού να πιστεύω. Σκεφτείγα πολλές φορές να κάνω, είπα στη Κέλλη. Αξιπλή ένα barcode, ξέρω όλα μια υπάρχει. Ωραίο barcode, ωραίο barcode. Και ναι, και στο fun fact, στο Absolution, μια φάση ξουρίζει ο barcode, τα κοφκεί το. Το θυμούμε το πράγμα. Τα είχα ό,τι εν είμαι κλόν. Τα είχα πλέον εφή, ας πούμε, και είμαι άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Σωρίστα, ναι. Και κάναμε λίγο experiment και αμέ. Κάτι παρόμοιο πήγαινε να κάνουν και με τη Samus εν τω μεταξύ. Στο Other M, το Metroid, το οποίο έπαιξα στο Wii. Προσπαθήσαν να την κάνουν και γίνει λίγο πιο συναισθηματική, λίγο πιο άνθρωπος παρά ένα... μια γυναίκα space... Παρά ιστολή, ας πούμε, γιατί είναι γίνον. Space Pirate, ναι, ναι. Και ούτε γίνον πήγαινε πολύ καλά, νομίζω έγινε και received πούς φαν, σαν και ο παιχνίδι είναι καλό που το παίξα τον gameplay και φάση. Αυτά για το σημερινό. Οκ. Τέλεια. Φίλε, εκαλύψαμε ωραίους χαρακτήρες, ωραία νέα και υπέροχη ιστορία μου, ας είπες σήμερα. Νομίζω... Μεγάλη ιστορία, ήταν λίγο γλίωρα, εντάξει, ελπίζω δεν ήθελα να τραβήσει πολλά, να μην υπάρχει και ο κόσμος. Όχι, ναι, ναι. Αλλά τα σημαντικά καλύψα, σίγουρα. Το λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι με το σημερινό Game Time. Ραντεβού την άλλη Τρίτη, η ώρα 2.30. Ευχαριστούμε που είδατε στο τέλος, αφήστε ένα like, κάνετε μας comment τους αγαπημένους σας χαρακτήρες, τις απόψεις σας για την τέλεια εμπειρία που παίζεις ο Δημήτρης. Και να μας θέλω, πείτε... θέλω να μου πείτε όλοι πόσο πολλά... Δεν παράτε. Πόσο πολλά ζηλεύκεται ή πόσο καλά το χειριστήκα ή πόσο κακά το χειριστήκα, γιατί μπορώ να σας ρωτήσω οτιδήποτε άλλο και πιάσω ρωτήσω να μου σκέφτονται πριν και μήνω. Ή και το τι είναι να κάνετε εσείς, αν είσαστε στις... Ναι, ναι, τι θα ρωτήσατε εσείς. Και εγώ σκεφτούν πολλές ώρες μες το λεωφορείο σου παπάω, τι θα λάλλουν. Α, τι πράγω, έχω ένα chance να μπορώ να σου πω. Ναι. Το λοιπόν, αυτά, φίλε μου, σε... αποχαιρετώ και θα τα πούμε επόμενη Τρίτη. Επόμενη Τρίτη, επίσης, σε δικαιώσεις στο Final Fantasy, εγώ ξεκίνησα το. Α, currently playing, μπορώ να πούμε το τι παίζω. Ναι, currently playing, εγώ είμαι στα μισά του. Να προσπαθήσω να το βάλω πίεση την επόμενη εβδομάδα, μάλλον να δικαιώσω, για να μπορώ να κάνουμε την κουβέντα μας για το παιχνίδι. Τέλεια. Έχουμε πολλά που πούμε. Η κουβέντα όμως πρέπει να πούμε ότι μάλλον να έχει spoilers γιατί θέλουμε να μιλήσουμε βαθιά. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε ένα overall opinion. Νομίζω αλλά... να το κάνουμε εν φάση τα πρώτα λεπτά να κάνουμε ένα review overall και μετά μπαίνουμε μέσα. Ναι. Μάλιστα. Εγώ τούντες μέρες ετέγιωσα το Final Fantasy. Είδες που σου είπα προχτές λάθος που μπορεί να ξεκινήσω Starfield. Αλλά ναι. Τράβησα πίσω από το Starfield γιατί ένα RPG γεντέρας.
εμπόραξα από εκεί μέσα και άκουσα σε και παίζω Metroid Dread. Παίζεις Metroid Dread. Ξεκίνησα το προψές και... Εντάξει. Περίμενε, είσαι Metroidvania fan, είναι το στυλ. Ναι, μεγάλος, τεράστιος. Τα controls είναι... Να ξεκινήσω να μιλώ τώρα για το Metroid Dread. Έφυγε απίστευτο. Όχι, στο τέλος του βίντεο. Είναι απίστευτο, το έχω από μόνο. Και λυπούμε που άρχισα να το παίξω. Ναι, το πώς νιώθεις. Το πώς νιώθεις που παίζεις το πράγμα. Είναι unreal, ρε. Ναι, είναι απίστευτο. Και όπως ξαναδά κάπου κάποτε, είστε το Metroid Chipen. Παιδιά, κάτσε ρε κάτω. Το Metroidvania που λαλείτε όλοι εσείς οι μικροί. Τα μητσά στούτιος που ασχολείστε. Ξεκινά από λόγου μου. Κάτσε να σας πω ποιος είναι ο Τσίρις σαν τρέκο παιδιά. Αλήθεια, τούτον είναι. Πάντως παίζοντας το τούτο, γιατί έπαιξα 2-3 ώρες, τα είχα έπια μια επαφή. Ξαναλώ σου, ένα σ' αρέσει και επειδή ξέρω ότι είσαι φαν, το Prince of Persia που ευκήγε τώρα. Ναι, ξέρω το ίδιο. Φίλε, να σ' αρέσει. Γιατί συγκρίνω τα τούντα δυο και είμαι κάπως, οκ, έχει καλά πράγματα. Το λοιπόν, αυτά... Να το έβρω να το συνάξω και να σου πω, I'll get back to you, να σου πω απόψεις. Okay. Anyway. Το λοιπόν, ευχαριστούμε που είδατε μέχρι το τέλος. Αφήστε μας ένα like και comment. Κάμε το share με φίλους σας που ασχολούνται και γίνει με gaming. Και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. See you. Adios.